Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στη μεγάλη ποδοσφαιρική παρέα μας. Είμαι ο Παντελής Βλαχόπουλος και μαζί με τον Θέμη Κέσαρη θα σας παρουσιάσουμε και τον νικητή βέβαια, την 30η αγωνιστική και τελευταία της Super League με την ΑΕΚ να βρίσκεται και μαθηματικά στην Football League ή σε όποια κατηγορία θέλουν οι διοικητικοί παράγοντες της Ένωσης. 1-0 έχασε στις καθυστερήσεις από τον Ατρόμητο Θέμη. Δημήτρη, περιμένουν και τον Βαγγέλη Αρναότολου. Σε λίγο θα πάμε και στο Περιστέρι με απευθείας συνδέσεις για να έχουμε το ρεπορτάζ και το σχόλιο από τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κατσαρέτη και τον Γιάννη Ντάλα. Θέμη, Δημήτρη, σε μια βραδιά άσχημη για την ΑΕΚ, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους οπαδούς της Ένωσης. Θα δούμε σε λίγο και πλάνα τις αντιδράσεις μετά το τέλος του αγώνα. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν οπαδοί, βεβαίως, παίχτες, παράγοντες, προπονητές. Τουλάχιστον με ένα ποδοσφαιρικό φιναλέ, αλλά καλύτερα να μην ξεκινήσουμε τα σχόλια. Πάμε στο Γιάννη Ντάλα. Βέβαια, στο Περιστέρι. Πρώτο ρεπορτάζ. Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Ακόμα μέσα στο τρένο, δεν είμαι σε συνέντευξη. Και του δόθηκε η ευκαιρία για κάποιου να παίξουν στην ΑΕΚ. Χωρίς να έχουν σκεφτεί αυτοί οι κάποιοι. Και αυτά τα παιδιά θέλουν πρώτα απ' όλα προσέγγιση, προστασία. Και να τους δείξουν πέντε πράγματα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και η ομάδα βρέθηκε στη σημεία αυτό να παλεύει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές για τη σωτηρία της. Κάτω από το βάρος της πίεσης που έχει αυτή η φανέλα. Είναι λογικό αυτά τα παιδιά να μην αντέξουν την πίεση αυτή. Είναι παράλογο από τη μεριά αυτών που αφήσαν αυτά τα παιδιά μόνα τους να παλεύουν για τη σωτηρία αυτής της μεγάλης ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, οι στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολες και για μένα και πρωτόγνωρες, όπως και για όλους εσάς, όπως και για τον κόσμο. Ό,τι και αν ζητήσω, ξέρω, θα φανεί υπερβολικό. Ό,τι και αν πω, ίσως φανεί υπερβολικό. Αλλά εγώ πραγματικά θέλω να μπω ασπίδα μπροστά σε αυτά τα παιδιά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, ότι είμαι ο ήρωας εγώ ή ο σούπερ ήρωας. Απλά δεν θέλω να δώσω την ευκαιρία σε κανέναν να γλιτώσει από το κακό που έχει κάνει στην ΑΕΚ. Αυτά τα παιδιά είναι οι τελευταίοι που μπορούν να φταίνε για την κατάσταση που βρέθηκε η ΑΕΚ. Χρόνος υπάρχει πολύς πλέον να βρούμε ποιος και γιατί αυτό το έγκλημα που γράφετε όλοι σας έχει γίνει κατά της ΑΕΚ, ήταν προμελετημένο, δείξε αμελίας. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Τροιανό Βέλα από τη συνέντευξη τύπου, φαντάζομαι, Γιάννη Ντάλα. Ακριβώς. Ένας τέλος μίλησε στην συνέντευξη που δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Έκανε αυτή την τοποθέτηση. Απλά αυτό που χάσατε, αυτό που χάσαμε, ήταν η πρώτη του τοποθέτηση, στην οποία ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στην πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας της και είναι μόνη της. Όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι από αυτό έχουν πηδήξει από το καράβι και έχουν φύγει με λέμβους από αυτό που λέγεται ΑΕΚ. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούσατε στα μάτια, παιδιά. Γιάννη, σε αφήνουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι θα κατευθυνθείς μαζί με τον Βαγγέλη Κατσαρίτη στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, γιατί εκεί βρίσκεται το ρεπορτάζ και θα επικοινωνήσουμε σε λίγο εκ νέου μαζί σου. Ο οποίος. Δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι μια προστασία συσχολικά ή όχι στους παίκτες. Και δεύτερον, ότι το συνδύασε με το γεγονός ότι η προστασία υπάρχει διότι δεν θέλει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτά που συνέβησαν μέσα στο χορτάρι, αλλά σε αυτά που συνέβησαν απ' έξω, όπως είπε και ο ίδιος, είτε εξ αμελίας είτε εκ προμελέτης για να βρεθεί η ΑΕΚ στη Β' Εθνική. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. 30η με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει ακόμη τη φιέρα αυτού στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Και θα έχουμε ρεπορτάζ και με τον Γρηγόρη Μπάτη, τον Παναγιώτη Καραγκάνη και τον Γιώργο Περπερίδη. Γίνανε ωραία ματς σήμερα στην τελευταία αγωνιστική και βεβαίως η ήττα της ΑΕΚ στο Περιστέρι ήταν μια μεγάλη ανάσα για τις υπόλοιπες ομάδες που πάλευαν να μπαίνουν στην κατηγορία. Πάμε να δούμε και να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, την βαθμολογία, βαθμολογία. Και να δούμε και την συνολική αγώνα της αγωνιστικής και του πρωταθλήματος πλέον. Το φινάλε, καρό σήμερα. Σήμερα να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα την τελευταία αγωνιστική με τα παιχνίδια να διεξάγονται όπως και την προηγούμενη ταυτόχρονα.
με ταυτόχρονα έναρξη στις 7. Ψώτα Ξάνθη Άρης έμειναν στο 0-0 το μοναδικό της αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης Όφη 2-1 με ανατροπή για τον Αστέρα με 2 γκολ του Παγκασέτα σε εισάρτητες εκτελέσεις κόρνερ. Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Γιαννούλη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, με το αποτέλεσμα το οποίο η ΑΕΚ υποβιβάζεται ό,τι και να γίνει στην Επιτροπή Εφέσεων. Ολυμπιακός Πανιώνιος 2-1 με τον Μήτροβλου να ανοίγει το σκορ, τον Σάμαρη να ισοφαρίζει και τον Αβράμα Παδόπουλο να σκοράρει για το 2-1. ΠΑΟΚ Παζιάννα 2-0 με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αργά στο 68 ο Γεωργιάδης και στο 80 ο Κατσουράνης. Παναθηναϊκός Βέρεια 3-2 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 με τη Βέρεια να μένει πάρα πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Έγινε το 2-2. Με 2 γκολ του Κώστη στο δεύτερο μήχρονο και ήρθε δεύτερο γκολ από τον Βιτόλο στο 77 για να κάνει το 3-2. Παθρακικός Κέρκυρα 2-1 με τον Παθρακικό που ήθελε την νίκη για να μην έχει το μυαλό του σε άλλα αποτελέσματα και να σωθεί και την πήρε στη Θράκη. Και Πλατανιάς Ρεβαδιακός 2-0 στο πιο αδιάφορο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής. Μάλιστα. Να δούμε και την βαθμολογία μετά από 30 αγώνες στην Super League για να έχουμε και την γενική εικόνα του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ολυμπιακός πρώτος στους 77, ο ΠΑΟΚ στους 62, ο Αστέρας στους 56 και ο Ατρόμητος στους 46, ο Παζιάννας στους 44 έχασε στην Τούμπα και έτσι διαμορφώθηκε και η βαθμολογία που θα δούμε στα play-off στη συνέχεια με την οποία οι ομάδες θα μπουν στη μάχη των play-off. Ο Παναθηναϊκός στην 6η θέση με 40, όσο έχει και Σκότα Ξάνθη. Ο Πανιώνιος στους 36 μαζί με τον Πλατανιά, ο Λεβαδιακός στη 10η θέση με 34, στους 33 Βέρεια και Παθρακικός και Άρης, ο Όφης στους 32 και η ΑΕΚ είναι στους 30. Το παιχνίδι που βλέπετε λιγότερο αφορά το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παθρακικό και η Κέρκυρα βέβαια η οποία μας έχει αποχαιρετήσει από προηγούμενες αγωνιστικές. Μάλιστα. Και ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας, τα πρώτα σχόλιά σας στο live blog της εκπομπής μέσω του Sport24.gr και του Coder.gr. Βλέπω το πρώτο του Βασίλη να πέσει λέει, στην ΓΑΜΑ Εθνική ΑΕΚ και να κάνει επιτέλους αυτό το πολυπόθητο restart που θέλουν πάρα πολύ οπαδοί της Θέμη και Δημήτρη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Αρναούτογλου εδώ δίπλα μας για να μας πει και την κατάσταση στην ΑΕΚ. Και έχουμε και διαγωνισμό, Θέμη, έτσι. Ναι, βεβαίως. Η Super Bowl σε στέλνει για μπάλα στο TGI Fridays για 4 μοναδικές βραδιές. Άλλωστε, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Champions League δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο γήπεδο από τα καταστήματα TGI Fridays, όπου η απόλαυση του αθλήματος συναντά την απόλαυση του φαγητού. Απαντώντας λοιπόν στο ερωτηματολόγιο τη Super Bowl, βάζεις το όνομά σου στη λίστα για να διεκδικήσεις ένα από τα 4 γεύματα αξίας 60 ευρώ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός. Και για να διευκρινίσουμε, ο διαγωνισμός βρίσκεται στο site της Super Bowl. Θα μπείτε εκεί μέσα, υπάρχει το ερωτηματολόγιο. Θα καταθέσετε τα στοιχεία σας. Ακριβώς. Και στο τέλος. Οι φίλοι μας έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν από τώρα τα καταστήματα και να διαλέξουν σε ποιο από αυτά θα Ωραία. Πάνε σε περίπτωση νίκης. Ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιάννη Ντάλλα, στο Περιστέρι. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά και πάλι. Είμαστε μαζί με το Κωνσταντινίδη. Πώς θα ήταν ένα πολύ περίεργο. Πώς είναι για να προσπαθεί, έγινε από την αρχή καλά τη ΑΕΚ, να σποράρει προσωπικά να καταδικάζει την ομάδα. Βέβαια, στην πλευρά τη δική σου, αλλά δεν μπορεί τα συναισθήματα, θα είναι περίεργα, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, δεν έριξε εγώ την ΑΕΚ, γιατί έχει κάποιε από άλλα προβλήματα, ξέρετε τι προβλήματα έχει τα τελευταία χρόνια. Και εκεί πέρα, εμεί θέλαμε πολύ την νίκη ώστε να τερματίσουμε τέταρτη βαθμολογική θέση και να χαρίσουμε μια νίκη στον κόσμο μας, γιατί είχαμε να νικήσουμε και τρεις μήνες εντός έδρας. Αυτό το γεγονός μου συνέβη στο τέλος με τους οπαδούς του Ατρόμητος και τους ομάδους να φωνάζουν για εσάς, να φωνάζουν κατά της για τον λογαριασμό της ΑΕΚ, οι οπαδοί της ΑΕΚ να είναι ουσιαστικά με κλάματα και λυγμούς και να βλέπουν αυτό το σημείο και επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση στους ποδοσφαιριστές. Πόσο εύκολο είναι να μην ήταν επηρεάζει από όλα αυτά. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω είμαστε επαγγελματίες. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τίποτα από το αγωνιστικό και να παίζουμε την μπάλα μας και οι δύο ομάδες βασικά να μην επηρεάζονται από κανέναν. Πώς ήταν στο τέλος τα πράγματα μας που έφερε στις άξεις. Θέλω να παίρνετε όλοι μαζί να προσπαθείτε ουσιαστικά εσείς οι παίκτες του Ατρόμητου να δώσετε κουράγιο στην παιδεία, γιατί Έλληνες παίκτες είναι πολλοί και εσείς το ίδιο γνωρίζετε και από άλλες ομάδες και από άλλες κατηγορίες. Σίγουρα τα συναισθήματα είναι πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Τι να πούμε, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Είναι μια δύσκολη περίοδο για αυτούς. Αλλά πιστεύω ότι δεν φταίνε τα παιδιά της ΑΕΚ που τους έφτασε. Θεωρείς να κάτι σημαντικό που να κάνει με έξω αγωνιστικά, με διοικητικά πράγματα. Προσθέσιμο, ναι. Θεωρείς ότι ήταν κάτι το οποίο είχε να κάνει με έξω αγωνιστικούς παράγοντες. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια, να μπω τόσο βαθιά. Απλά θέλω να πω ότι τα παιδιά πιστεύω δώσανε τα πάντα για την ΑΕΚ και φάνηκε φέτος πόσο με τι πίεση πέτρεψε σε κάθε αγώνα. Παντού, ξέρω αν είμαστε.
ήταν από έξω, γιατί δεν ήταν από διά έξω. Δεν ήταν για να θεωρώ τη ομάδα και η κακή ποιότητα του διά έξω και ο λόγος που μου υπόθεση ήταν για να σας πω. Σίγουρα. Εντάξει, όταν έχεις τέτοια μεγάλη πίεση, τα πόδια σου είναι βαριά, το γνωρίζω πολύ καλά. Και σίγουρα όταν έχει μια πίεση δεν έχουν την κατάλληλη πειραία, γιατί είναι όλοι νεαροί παίκτες που έχουν μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο μεγάλο βάρος. Δεν πέρασαν δύσκολα την καριέρα σου, γιατί. Σίγουρα στον Ηράκλειο πέρασαν πολύ δύσκολα 3 χρόνια και γι' αυτό τα γνωρίζω. Πώς είναι η ψυχολογία σου σε εσύ αυτές τις ώρες? Εντάξει, πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω τα παιδιά, είναι στεναχωρημένα. Δεν μπορώ να πω κάτι, εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς άνεται αυτή την ώρα τα παιδιά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπει κάποιο στην ψυχολογία του παίκτη που παίζει μέσα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να καταλάβει κανένα. Τώρα και την νίκη των ανδρών που έχετε τα πλεόνασμα με τον καθιστώτη του, η ομάδα προβληματίζει όπως είναι αυτό. Σίγουρα έχουμε μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα νομίζω να προετοιμάσουμε για τα πλεόνασμα. Υπάρχουν χρόνο να δουλέψουμε και να δούμε τι θέλει ο coach και να βάλουμε ένα πραγματικό καλό εαυτό. Στα πλέον, που πιστεύω το αξίζουμε γιατί έχουμε ποιοτική ομάδα. Κλείνοντας αυτό το τρόπο που θυμάσαι όλη τη ζωή, γιατί είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Σίγουρα, σίγουρα το θυμάμαι, γιατί είναι και το δεύτερο μου γκολ στην καριέρα. Σίγουρα, είναι ένα γκολ που θα το θυμάμαι. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιάννη, συνεχίζετε το ρεπορτάζ μαζί με τον Βαγγέλη Κατζαρέτη και επικοινωνούμε σε λίγο μαζί σας. Γέλασες με αυτό που είπες, θα προετοιμαστούμε για ένα μήνα μετά για τα playoff. Σχεδόν ένα μήνα. Ναι. Δηλαδή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν να παίξουν τους επαναληπτικούς για το κύπελο το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες έχουν να παίξουν στα playoff έχουν μια μίνι προετοιμασία, ένα διάστημα. Υπάρχει ένα κοντράστ συναισθημάτων και εικόνων. Στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στην ίδια ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκης υπάρχει η φιέστα του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να πάμε για ένα λεπτό μέχρι να πάμε στο. Έχουμε τον Βαγγέλη Κατσαρέτη. Συνεχίζουμε με το Περιστέρι. Και πάμε όμως και λίγο και στο Καραϊσκάκη για να δούμε τι γίνεται με τη φιέστα του Ολυμπιακού. Βαγγέλη. Καλησπέρα από το Περιστέρι. Καλησπέρα. Βρίσκομαι στη μεικτή ζώνη. Ναι. Δεν έχει βγει κάποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ακόμα. Δώσε μας αίσθηση, κλίμα, εικόνες. Υπήρχαν κάποιοι φίλαθλοι στα επίσημα του γηπέδου, οι οποίοι ήταν της ΑΕΚ και οι οποίοι κάνανε λεκτική επίθεση προς τον Ανδρέα Δημητρέλο που βρέθηκε στο γήπεδο, αλλά δίχως να γίνει κάτι επιπλέον, κάποιο επεισόδιο. Εντάξει, το κλίμα το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Παραμένει σε ανοιχτή γραμμή και παραμένουμε με το στούντιο σε ανοιχτή γραμμή με το Περιστέρι για να πάμε λίγο στο Φάληρο να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το Φάληρο. Έλεγε προηγουμένως για τα play-off ο Θέμης. Στα play-off δεν θα είναι Παναθηναϊκός. Μέχρι να πάμε μια μικρή τοποθέτηση μέχρι να πάμε στο Φάληρο ή στον Παναγιώτη Γαραγκάνη ή στον Γρηγόρη Μπάτη να μας περιγράψουν λίγο τις εικόνες αυτή την ώρα στο Φάληρο. Για να σου είμαι 100% ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Mm-hmm. Και δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ξέρω πότε επιτέλους η ΕΠΟ, εκτός κι αν γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο μήνας, προκειμένου να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες, θα αποφασίσει ως προς το ενδεχόμενο ή μη αδειοδότησης του Πας Γιάννενα. Έχεις δίκιο. Θα προηγηθούν τα play-off και θα γίνει μετά αυτό. Πρώτα θα βγει αυτή η απόφαση και μετά θα γίνουν τα play-off. Πάντως ούτως ή άλλως, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έπαιξε το σενάριο το οποίο συζητούσαμε στον επίλογο της προηγούμενης εκπομπής, δηλαδή Χ εις κοντά Ξάνθη κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αυτό σημαίνει ότι ισοβαθμούν με το 1-2 της Ξάνθης και το 0-1 του Ολυμπιακού Σταδίου. Εάν χρειαστεί μία από τις δύο να μπει στα play-off να συμμετάσχει, θα προηγηθεί αγώνας μπαράζ μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Αλλά σε κάθε περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, μόνο ως τιμωρία μπορεί να εκλειφθεί η συμμετοχή του στα play-off, διότι του στερεί πάνω από ένα μήνα μιας σωστής προετοιμασίας και προετοιμασίας όχι αγωνιστικής, αλλά διοικητικής, προκειμένου να υπάρξει μια σοβαρή αναδιοργάνωση και να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει και θα έπρεπε και φέτος να παρουσιαστεί στην αφετηρία του επόμενου πια πρωταθλήματος. Μάλιστα, ο Αχιλλέας μας λέει ότι η ΑΕΚ δεν έπεσε ακόμη. Εκκρεμεί η έφεση. Όχι, δεν εκκρεμεί καμία έφεση. Η ΑΕΚ έχει πέσει από. Αυτά που λέει. Κάποια μηνύματα που λένε να συνεχιστεί ο αγώνας με το Παθηναϊκό δεν υπάρχουν. Ναι, τώρα έχει τελειώσει. Και στο φίλο τον Μπάμπη που λέει για ποιο έγκλημα κατά τη ΑΕΚ μιλάει ο κύριος Δέλλας, αγωνιστικά έπεσε η ομάδα. Δεν νομίζω ότι ο Δέλλας μιλούσε για ανθρώπους εκτός ΑΕΚ οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να πέσει. Μιλούσε για τα αυτά που έχουν γίνει μέσα στην ομάδα. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε για πρώτη φορά στο Φάλιρο, στη Φιέστα του Ολυμπιακού. Γιώργος Περπερίδης. Γιώργος Περπερίδης. Δεν ακούει ο Γιώργος, βέβαια, γίνεται ένας χαμός στο Φάλιρο. Καλησπέρα. Σε ακούμε μια χαρά, Γιώργο. Θα σας μεταφέρω λίγο το κλίμα του Ολυμπιακού. Τα μάτια του Σιμπιπέδου παίζουν βίντεο τα δοκουμέντα της εποχής. Από την έχουμε φτάσει και τα κομμάτια. Ο Βίλος Φερετίνος προλογίζει το κλάρο Σίδη τον Γιάννη Καϊδαντή. Μάλιστα, Γιώργο, επειδή η επικοινωνία μας δεν είναι τόσο καλή και καταλαβαίνουμε τους λόγους, επικρατεί κατάσταση χαράς, επικρατεί για τον Ολυμπιακό έτσι, μια αίσθηση της φιέστας που πάρα πολύ ήθελε το φετινό πρωτάθλημα και ο κ. Μαϊνάκης και ο παδί τους μετά από μια δύσκολη χρονιά. Και ας το πήρε με τόσους πολλούς βαθμούς για πόντους ο Ολυμπιακός. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Ολυμπιακό, κυρίως από τις αποδοκιμασίες των οπαδών και από την αλλαγή του προπονητή, αφού οι οπαδοί κυρίως δεν ήταν ευχαριστημένοι από την απόδοση, από το θέμα που προσέφερε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Ναι, γενικώς υπήρχε μια περίεργη αίσθηση. Δηλαδή, από τη μία υπήρχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος μιλούσε για ένα αποτάσμα το οποίο δεν είναι τελειωμένο, γιατί ήθελε να έχει τους παίκτες τους γρήγορα και καλά έκανε, αλλά από την άλλη. Η ίδια διοίκηση είχε φροντίσει στην αρχή τη σεζόν να μιλήσει για αίτητο. Αυτά τα δύο δεν γίνεται να τα κάνει ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν δημιουργεί και δίνει τον τόνο ότι πάμε να το πάρουμε αίτητη, μόνο σου βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και λες στον κόσμο ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα το κατακτήσουμε. Το θέμα είναι αν θα το πάρουμε αίτητη και αν θα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ναι, δεν μπορεί να μιλά για αίτητο και μετά να λες ότι δεν φταίμε εμεί που οι απαιτήσει ήταν υπερβολικέ. Λοιπόν, περιμένοντας τα πλάνα από όλα τα γήπεδα της 30ης αγωνιστικής, θα τα έχουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε τον Βαγγέλη Αρναούτογλου, φαντάζομαι σε λίγο, για να μας κάνει και το σχόλιο του. Και για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή, να δούμε τα στιγμιότυπα της ΑΕΚ. Γιατί εκεί έγινε το μεγάλο μάτς, εκεί έψαν τα φώτα της δημοσιότητας. Η ΑΕΚ που πίεζε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος το γκολ του Γιαννούλη ήταν αυτό που. Δεν κατάφερε. Η ΑΕΚ έχασε σήμερα και υποβιβάζεται χωρίς να κάνει αχ. Ναι. Δεν έχει σουτ στο τέρμα σε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Υποθέτω ότι όσοι το παρακολουθούσαν περίμεναν ότι κατά τη διάρκεια του στο φινάλε, κάπου ναι, με κάποιο τρόπο, με μία στημένη φάση, με ανέβασμα πολλών παιχτών, με κάποιο τρόπο θα βρει η ΑΕΚ μία, ίσως και παραπάνω ευκαιρίες για να δει αν πετύχει τον γκολ το οποίο ήθελε. Δηλαδή, εγώ δεν είχα διαφορετική προσμονή για το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα περίμενα. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ προσπαθεί να μείνει στο 0-0 όσο περνάει η ώρα και στο τέλος με το κίνητρό της, με τη θέληση και, και ένα κίνητρο που είναι πολύ ισχυρότερο από αυτό το δρομή του, να βρει ένα γκολ στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι φάση στην οποία θα μπορεί να πει ότι ήμασταν άτυχοι ή έγινε αυτό, δεν είχε. Το μάτς στην ΑΕΚ και στους οπαδούς της δεν άφησε. Αντίθετα, βρήκε τη φάση ο Ατρόμητος στο φινάλε με τον Γιαρούλη να βγαίνει φάτσα και να σκοράρει για να γίνει το 1-0, να πέσουν οι παίκτες κάτω και να ακολουθήσουν τις στιγμές τις οποίες έχω την αίσθηση ότι θα δούμε στη συνέχεια με τους ποδοσφαιριστές να κλαίνε κλάματα και στον πάγκο. Ο Γκερέιρο, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πω τη συγκλώνηση. Ναι, όντως. Την εικόνα του, το λέω γιατί. Γιατί δεν τον περιμέναν. Ναι, ακριβώς γιατί δεν είναι Έλληνας, δεν είναι νεαρός σε ηλικία, είναι μεγάλος, δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν μεγάλωσε γνωρίζοντας τι σημαίνει ΑΕΚ. Και επειδή το λέει ο Θέμης. Έχει μια μεγάλη καριέρα πίσω του. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποιος που στιγματίζεται από αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί υποθέτω ότι πολλά από τα μικρά, από τους νεαρούς παίκτες, τους Έλληνες, θα ένιωθαν ότι πέρα από τη στεναχωρία που έχουν για τον εμβολιασμό, στιγματίζονται και από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη μαύρη χρονιά για την ΑΕΚ. Βλέπουμε μερικά από τα πλάνα. Στο 14 είναι αυτή η φάση που σταμάτησε για υπόδειξη offside στον παίκτη του Ατρομήτου. Επαναλαμβάνω ότι. Η ΑΕΚ δεν είχε καμιά τρομερή παρουσία επιθετικά. Εδώ, στο άλλη μια φάση που θα σταματήσει με offside στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έχουμε την ευκαιρία να σας σχολιάσει ο Ηρακλής Σύκρης αργότερα, αν και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον ενδιαφέρονται κάποιοι αν ήταν offside ή όχι αυτές οι φάσεις με δεδομένο το τελικό αποτέλεσμα. Στο 30, αυτό το σουτ του Πετρόπουλου με το αριστερό θα φύγει out. Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 35, η μπάλα θα πάει στα δεξιά.
θα γίνει αυτό το σουτ το οποίο θα περάσει έξω με τον βλάχο να αλλάζει με τον Καραλή και να σου πάρει χαμηλά με την μπάρα να φύγει. Στο πλάι του 37 θα γίνει σέντρα του Γκερέιρο από αριστερά χαμηλά, θα ταχθεί ο Πετρόπουλος όπως μπορούσε, δεν θα καταφέρει να έρθει σε επαφή με την μπάλα που θα είναι τέτοια που θα απειλήσει το Ράτμαν. Στο 38 η συγκεκριμένη φάση θα κάνει πολλά μέτρα με την μπάλα, η μπάλα θα φτάσει αριστερά στον Σουμπίνιο, ο οποίος στον Πρίτο, ο οποίος θα σουτάρει με τον Αραμπατζή να αποκρούει και να κρατάει το 0-0. Αυτή ήταν και ίσως η καλύτερη στιγμή του Ατρομήτου στο πρώτο μίχρονο. Παραλαμβάνω σε ένα παιχνίδι το οποίο ούτε κανένα τρομερό ρυθμό είχε, ούτε μεγάλες φάσεις είχε. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι που το ενδιαφέρον φαινόταν ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του αγώνα για το αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να βρει ένα γκολ που θα την κρατούσε ζωντανή στο να περιμένει την έφεση ή οτιδήποτε άλλο. Στο 51 θα βγει κάθετα ο Ναπολεόνι, θα το δούμε στη φάση, δεν είναι offside, θα πλασάρει με το αριστερό, θα δει τον Αραμπατζή να του λέει όχι και να κρατάει το match στο 0-0. Ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει κάποιες φάσεις εδώ, άλλο ένα στο οποίο έφτασε αδύναμα στην αγκαλιά του Αραμπατζή. Η ΑΕΚ που έκανε αλλαγές σε εκείνο το σημείο. Ο Τσίτας στο 64 μπήκε στη θέση του Πετρόπουλου, ο οποίος πέρα από το σουτ που είδαμε νωρίτερα δεν κατάφερε να προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα του που τόσο τα είχε ανάγκη. Πήγε και στο 73 ο Αναστασόπουλος στη θέση του Γκερέρο, εδώ είναι τελευταία συμμετοχή του Βραζιλιάνου στο μάτς με το λάθος γύρισμα και τον Ράτμαν να βγαίνει με τα πόδια πρώτου Φούντα και να διώχνει. Στο 74 θα έρθει το κόρνερ του Σουμπίνιο, θα περάσει μπάλα και από Καραμάνο και από Ουντότζι, χωρίς να απειληθεί η ΑΕΚ. Όταν στιγμή που ξεκίνησαν από την αρχή, δεν έχουμε δει ακόμα τη φάση που δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο να την ξεχάσουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Δηλαδή την κάθετη στο φινάλε με τον Γιαννούλη να μην είναι offside, να καλύπτεται, να σηκώνει το κεφάλι με το αριστερό, να σουτάρει. Να το γκολ. Βρισκόμαστε στο 92. Θα γίνει κάθετη από τον Γκαρσία. Ο Γιαννούλης καλύπτεται, θα κοιτάξει τον φύλακα, θα σουτάρει ψηλά. Θα πανηγυρίσει τον γκολ του την ώρα που όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα πέσουν στο έδαφος και οι περισσότεροι εξ αυτών θα βάλουν αμέσως στα κλάματα. Να ο Δέλλας, αποσβολωμένος από την εξέλιξη. Στο βάθος είναι η ομάδα της ΑΕΚ που μετά από συνεννοήσεις των ομάδων με την αστυνομία μπήκαν τελικά στο γήπεδο με τη διαβεβαίωση του ότι δεν θα κάνει επεισόδια και ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Αν μου επιτραπεί ένα σχόλιο εδώ, είναι πάρα πολύ σαφές από αυτές τις περιπτώσεις ότι τα επεισόδια γίνονται όταν θέλουν. Σωστό. Γιατί δεν μπορεί κάποιες φορές να είσαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει δεν θα γίνουν επεισόδια. Γιατί και τώρα μπήκε ένα γκολ που καταδίκασε την ΑΕΚ όπως το αυτό γκολ του Μπουκαίδη. Και η ερώτηση της εκπομπής, της αποψινής εκπομπής, την βλέπετε κάτω από το live blog, είναι ποιος ευθύνεται για τον υποβασμό της ΑΕΚ. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι πρώην μέτοχοι, οι οπαδοί ή οι παίκτες. Μέχρι στιγμής 169% λέει Θέμη, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ότι φταίει η διοίκηση ΣΑΕΚ και ακολουθούν οι πρώην μέτοχοι με 127%. Οπότε να πρέπει να κάνουμε μια υποερώτηση και μετά, αφού η απάντηση είναι η διοίκηση, μετά πρέπει να χωρίσουμε τις διοικήσεις από κάτω. Mm-hmm. Γιατί η διοίκηση στην ΑΕΚ δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν υπάρχει απάντηση ποια είναι η διοίκηση. Ναι, έχει τόσες αλλαγές που έχουν εκεί τόσα χρόνια. Η διοίκηση, η ιδιοκτησία. Όχι, για τη διοίκηση λέμε την υπάρχουσα. Ναι, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ψηφίζουν δεν έχουν στο μυαλό τους μόνο τους ανθρώπους που μπήκαν τώρα να διαχειριστούν. Ναι. Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα. Ναι. Ο παδός του Άρη είμαι και ξέρω πώς νιώθουν τη ΣΑΕΚ. Τα έχω περάσει κι εγώ. Το μόνο που έχω να πω είναι υπομονή. Και όταν θα ξαναγυρίσετε, προσέξτε μην κάνετε τα ίδια λάθη με εμάς. Ο Γιώργος λέει μπράβο στον Δέλλα για την νίκη μπροστά την πιο δύσκολη στιγμή στην ιστορία μας. Αλήθεια, κάποιοι πρώην πρόεδροι που αγαπούσαν, όπως μας έλεγαν την ΑΕΚ, που κρύφτηκαν. ΑΕΚ, τώρα σε αγαπώ πιο πολύ. Μας εντάξει, να φτάσουμε στην κορυφή. Ας στήσουμε λοιπόν γερά θεμέλια. Την καλησπέρα μας στο φίλο του Γιάννη, τον παδό του ΠΑΟΚ, που έχει μπει στην συζήτηση. Ο Αλέκος λέει: η ΑΕΚ δεν έπρεπε να πέσει. 89 χρόνια ιστορίας πάνε χαμένα τώρα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με το συγκεκριμένο μήνυμα. Κανένας υποβασμός δεν είναι αρκετός για να σβηστεί ό,τι έχει πετύχει μια ομάδα σε 89 ή σε λιγότερα χρόνια ιστορίας. Δεν έχει σημασία το πόσα είναι αυτά. Στο live blog μπορείτε να βλέπετε και φωτογραφίες από το Περιστέρι με τους παίκτες της ΑΕΚ να κρατάνε το κεφάλι τους ανάμεσα στα χέρια τους και να κλαίνε. Στον φίλο του ΠΑΟΚ που λέει άκυρο, ναι, όντως, συν 4 στα playoff θα μπει ο ΠΑΟΚ με την βαθμολογία να είναι 4 πόντοι για τον ΠΑΟΚ, 2 για τον Αστέρα και 0 για ΠΑΣ Γιάννενα και Ατρόμητο.
Ο Ανδρέας λέει μπράβο στον Ατρόμητο και στον φίλο που λέει για τον Μπάσκετ και την αδειοδότηση. Είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί με αυτό. Εάν όμως ο Μπάσκετ δεν πάρει αδειοδότηση για να μπει στα playoff, ισχύει το σενάριο που μας είπες, ότι με τις δύο νίκες, με μία νίκη για κάθε μία από τις δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια, θα πρέπει να χρειαστεί παιχνίδι μπαράζ για το ποια θα πάει στα playoff. Βαγγέλης Αρνάτου. Να θυμηθώ και την αντάκα του Στέφανου του Κούμπη στην τελευταία εκπομπή. Ναι. Ότι εντάξει, αυτός δεν είναι ένας απλός υποβιβασμός, είναι ένας υποβιβασμός που αλλάζει το ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας. Ναι, έτσι. Σωστό, σωστό. Υπάρχει τώρα κάποια ομάδα η οποία θα πω σε εισαγωγικά, ας μην παρεξηγηθώ, λιγουρεύεται αυτό το τηλεοπτικό συμβόλαιο της ΑΕΚ. Κάποιοι θα κερδίσουν μια θέση στην αναδιανομή του τηλεοπτικού πλούτου. Άρα υπάρχει όχι μόνο αλλαγή του πρωταθλήματος, υπάρχει και αλλαγή του τηλεοπτικού τοπίου στην Super League και γενικότερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, Βαγγέλη Αρναούτογλου, μόλις ήρθε, ξέρεις, θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που λέγαμε με αυτά που είχαμε δει, ότι η ΑΕΚ δεν έκανε μεταγραφές και σου είχα πει για μεταξύ Σοφαρού και Αστή μπορεί να πέσει η ΑΕΚ. Το θυμάσαι? Σαν και τώρα. Ναι. Θυμάμαι γιατί σου απάντησα. Για πες. Ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα είναι μια ιστορία ανοιχτή. Και γιατί να μπορεί. Εντάξει τώρα, δεν είναι να γινόμαστε μετά χρυσό προφήτη. Όχι, όχι, όχι. Γιατί πάντα φυσικά κάναμε, έτσι. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή, δεν ήξερες ποτέ. Και σκέψου, πάση ρόστερ το πάμε. Όχι άλλο πρόβλημα. Ναι, πιο πολύ ανάγνωση πραγμάτων παρά τέτοια. Ναι, εντάξει, δεν ξέραμε βέβαια και τι παίχτες εκκρεμούσαν με τα γραφικές κινήσεις. Δεν ξέραμε πώς θα είναι το ρόστερ, αλλά από αυτά που βλέπαμε. Εντάξει, και εγώ έχοντας παρακολουθήσει για την προετοιμασία, καταλάβαινες πολύ εύκολα ότι η κατάσταση δεν θα είναι. Ότι θα είναι μάλλον οριακή για την ΑΕΚ. Εντάξει, δύσκολη μέρα σήμερα για όλους. Για όλη την οικογένεια της ΑΕΚ, για όλο τον οργανισμό. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν ξέρω, είμαι λίγο ψυχρός απέναντι σε όλο αυτό εδώ και αρκετές εβδομάδες. Όχι ότι δεν στεναχωριέμαι, όπως όλοι. Όμως πρέπει να κοιτάς τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα συνέβη. Το νεκρό τον κλαίμε εδώ και δύο εβδομάδες, γιατί το βλέπαμε ότι θα ερχόταν. Όχι με τον τρόπο που ήρθε, αλλά καλό θα είναι να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτό. Για μένα δύο πράγματα. Το ένα, να αναγνώσουμε πολύ καλά τις δηλώσεις του Δέλα, ο οποίος καλεί επιτέλους να δοθεί μια απάντηση για το λόγο το πραγματικό που φτάσαμε ως εδώ, που έφτασε ακριβώς αυτό το σημείο, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Πρέπει επιτέλους να γίνει αυτό μια φορά στην Ελλάδα. Εσωτερικά. Εσωτερικά. Γιατί ήταν μηνύματα που λένε ποιους εννοεί ο Δέλας. Ο Δέλας δεν εννοεί κάποιον. Και ο Δέλας εσωτερικά μιλάει γιατί ξέρει, τα έχει ζήσει και στο πετσί του, ειδικά την τελευταία διετία. Μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι που ήταν ποδοσφαιριστής, τα έχει δει όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρει γιατί μιλάει, ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε, για αυτές τις διοικήσεις που κορόιδευαν, που έλεγαν ψέματα, που σε μεγάλο βαθμό... Αγγέλη, σε διακόψω λίγο, να πάω στον Βαγγέλη Κατσέτη. Και συνεχίζεις. Ναι, ναι. Πάμε στο πρεστή, δίνει το σε ρεπορτάζ. Ναι, σε ρεπορτάζ. Έλα, Βαγγέλη. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Δεν έχω να πω πολλά. Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε δεν θα γίνει κάποια δήλωση από κάποιον άνθρωπο της ΑΕΚ. Ναι. Απλά αυτό που θέλουμε να σας μεταφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα αποδυτήρια όλοι είναι βουρκωμένοι, όλοι κλαίνε, όλα τα παιδιά κλαίνε, προσπαθούν να τους συνεφέρουν. Κάτι το οποίο είναι αδύνατον, τουλάχιστον έτσι όπως μας μεταφέραν την εικόνα. Οπότε δεν περιμένω κάποια δήλωση να γίνει αυτή τη στιγμή. Αν γίνει κάτι έξω από τα αποδυτήρια, από κάποια διοικητικό παράγοντα, κάτι τέτοιο. Ευαγγέλη, έχουν αποχωρήσει παίκτες ή είναι ακόμη στα αποδυτήρια? Όχι, είναι ακόμα στα αποδυτήρια. Είναι ούτε στην Νόβα που υποχρεώνεται κάποιος να κάνει κάποια δήλωση. Δεν θα γίνει κάποια τέτοια δήλωση. Μάλιστα, η ΑΤΑΚΑ ήταν για τη βάση συμβουλίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γίνει μια δήλωση από κάποιον. Ας μας τιμωρήσουν. Ο κύριος Δέλλας φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα αποδυτήρια. Από τους παράγοντες της ΑΕΚ, ο κύριος Δημητρέλος, γιατί τον είδαμε πριν. Όχι, δεν είναι κάποιος στα αποδυτήρια. Δηλαδή πάλι μόνο της ΑΕΚ. Θα ήταν απίστευτο να βρεθεί σήμερα κάποιος στα αποδυτήρια από αυτή τη διοίκηση. Καλά, θα φεύγαν παπούτσια αν υπήρχε κάποιος, παιδιά, με όλο αυτό το κλίμα που κρατεί. Ναι. Ξέρω, Βαγγέλης, καλά, και πώς νιώθουν οι παίκτες. Θα ήταν θράσος. Να. Γιατί εντάξει, καιρό τώρα τους ανέχονται και παίρνουν πάνω τους πράγματα. Ναι, Βαγγέλη, πες, θα ολοκληρώσω εγώ. Αυτή η ομάδα έφτασε μόνη της εδώ πέρα και μόνη της πρέπει να μείνει στη δύσκολη στιγμή. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Για οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε. Για αντιδράση κυρίως, έτσι. Ναι, ναι. Γεια σας, Βαγγέλη. Για τους ποδοσφαιριστές που έλεγα, εντάξει, τα παιδιά όντως φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος σε μεγάλο βαθμό, δεν βοηθήθηκαν. Δεν αγαπήθηκαν.
Δεν είχαν ασφάλεια, δεν απόλαυσαν στιγμές ηρεμίας, δεν είχαν τίποτα αυτά τα αποδυτήρια, μέχρι και το νερό τους έλειπε σε κάποιες προπονήσεις. Όλα αυτά, έτσι, συσσωρεύονται, μαζεύονται, κάποια στιγμή και ο ποδοσφαιριστής θα σπάσει. Αυτό συνέβη στα τελευταία μάτς, πιστεύω. Στα τελευταία τέσσερα μάτς συγκεκριμένα από το Λεβαδιακό και μετά, όσο κλιμακωνόταν η κατάσταση και όσο η ΑΕΚ πλησίαζε στο φάσμα του υποβασμού, λέω ένα και περισσότερο, τα παιδιά δεν άντεχαν. Δεν άντεχαν γιατί ήταν μόνα τους. Αυτό που λέει ο Δέλλας έχει πολύ δίκιο. Απόσταση από τον προπονητή μεγάλη, αυτό δεν ξέρω το γιατί, το ξέρουν εκείνοι καλύτεροι. Δεν τους ενέπνε, δεν μπορούσε να τους συσπηρώσει. Ο Λίνεν το είχε χάσει. Ο Δέλλας όταν ήρθε ήταν αργά. Η διοίκηση απούσα. Κακώς κάποιοι ρίχνουν ευθύνες σε ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Μέχρι και ο Λίνεν πάρα πολύ κακός για μένα. Εκ των υστέρων γύρισε και είπε για ύποπτες αποδόσεις κάποιων παιχτών, τριών συγκεκριμένα. Αν θες να μιλήσεις, μίλα. Πες τα. Ποιος είναι, γιατί το θεωρείς ύποπτο και γιατί. Για ποιο λόγο το λες αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιους. Υποψιάζομαι, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Είναι άδικο όμως και αυτό. Όταν φεύγεις, δηλαδή, να θυμάσαι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές σου εντός αγωγικών σε έστειναν, γιατί αυτό υπονόησες. Πες το. Ποιοι είναι και γιατί έχεις αυτή την αίσθηση. Πώς το λες, από πού προκύπτει. Τουλάχιστον λίγο. Ποιο διάφορο σου έδωσε. Και μίλησε όμως, δεν ήμουν αδικός. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Μισό λόγο για κατηγορία στον αέρα δεν είναι. Ολοκληρώνοντας, γιατί για το σκεπτικό το προηγούμενο, ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνει η καθενός πραγματικά αυτή τη στιγμή να αναζητήσει τους υπαίτιους για την καταστροφή της, την αγωνιστική για μένα καταστροφή της, και δεύτερον, πατώντας το restart, να απαγορεύσει να εμφανιστούν τέτοια δικαστικά πρόσωπα στην ΑΕΚ άλλη φορά. Δηλαδή, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει αυτή τη στιγμή, εγώ θα το πω να ξεβρωμίσει κιόλας, από ανθρώπους οι οποίοι τηλεηλάτησαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο για την προσωπική προβολή τους, για το εγώ τους, για το προεδρυλίκι τους. Για χίλια δύο πράγματα και όχι για την ουσία, δηλαδή το να διατηρείται η ομάδα, αν όχι στην κορυφή, γιατί αυτό δεν μπορούσε να το κάνει, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας. Την έχασε αυτή την αξιοπρέπεια, την έχανε χρόνο με τον χρόνο, κάποια στιγμή θα έρθει και το πάμε, έγινε φέτος. Ευκαιρία είναι να το διαβάσουμε διαφορετικά, να το δούμε σαν την επανεκκίνηση της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι από τη γάμα. Εγώ θεωρώ ότι από εκεί, γιατί από τη Β' πάλι ελοχεύει ο κίνδυνος να εμφανιστούν οι ίδιοι αυτοί που την οδήγησαν μέχρι εδώ. Για να σώσουν το δικό τους το τεμάρι εντός εισαγωγικών, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί να βάλουν άλλους μπροστινούς, η ΑΕΚ να συνεχίσει να καταραίει με χρέη και να παλεύει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν δίνει καμία προοπτική και κανένα έσοδο. Τουλάχιστον ξέρεις ότι στη ΓΑΜΑ, έστω και το 90% να μείνουν το 100%. Θα σβήσουν τα χρέη. Θα εξαφανιστούν τα χρέη από τις πλάτες. Από εκεί και πέρα, αν εμφανιστεί ένας άνθρωπος σοβαρός, γιατί και εδώ υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις κατηγορίες να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος. Δεν είναι και τόσο ηθικός, να το πω έτσι, δεν είναι ηθικό στοιχείο. Ξέρουμε τι κυκλοφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην πιάτσα, ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες. Αλλά πραγματικά η ΑΕΚ, επειδή είναι ομάδα που δεν είναι μαγαζάκι, έχει. Δεν ξέρω, εκατοντάδες χιλιάδες, δεν θα πάνε εκατομμύριο, αλλά μπορεί να είναι και εκατομμύριο ο κόσμος της από πίσω. Δηλαδή έχει μια μεγάλη βάση για να πατήσει πάνω σε αυτήν και να κάνει ένα ξεκίνημα. Και να, ο ίδιος ο κόσμος να αποτρέψει την έλευση τέτοιων ανθρώπων που την οδήγησαν εδώ. Και αν μου επιτρέπεις, ταυτόχρονα. Με τις ευχές, με αυτό που λες ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος που είναι, να μην είναι. Σχέδιο δράσης, δεν είναι ευχή αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Σωστά. Αν μου επιτρέψετε, θα προσθέσω ότι θα πρέπει να αποφευχθεί το να περιέλθει αυτή η ομάδα στα χέρια των οργανώνων. Το βάζω εγώ δεν αυτό. Νομίζω ότι πλέον, επειδή υπάρχει αλλαγή. Στο τραπέζι. Ναι. Καλά γιατί ξέρουμε πολύ καλά στο ποδόσφαιρο ότι η ισχύ των οργανωμένων σε μια ομάδα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ισχύ που έχει με τη δύναμη που έχει μια διοίκηση. Όσο μεγαλύτερο το κενό εξουσίας σε μια ομάδα, τόσο πιο εύκολα βγαίνουν μπροστά κάποιοι, ίσως με πρόσχημα αληθινό ή όχι, την αγάπη τους. Για να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Θα είναι άσχημο σενάριο στα δικά μου μάτια για την ΑΕΚ αυτό. Λοιπόν. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια. Συγγνώμη. Ναι, νομίζω γιατί ναι. Έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει αλλαγή ηγεσία. Ακόμα η ορίζοντα είναι ψαγμένη. Ο Δημήτρης Χατζηγρίζος αποτελεί παρελθόν από την ηγεσία. Αυτό ανακοινώθηκε απ' έξω ακόμα. Δεν έχουμε αντικαταστάτη, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει νέο αρχηγό. Θα τα πούμε σε λίγο. Άλλη, θα τα πούμε όλα αυτά, ναι, πάμε σε μια διακοπή 2 λεπτών. Μείνετε μαζί μα. Θα επιστρέψουμε με πολύ ρεπορτάζ από ΑΕΚ αλλά και τη φιέστα του Ολυμπιακού. Super Bowl, επιστρέψαμε. Τελευταία αγωνιστική. Περιμένουμε και τα πλάνα από την φιέστα του Ολυμπιακού. Έχει στηθεί όπως ήταν αναμενόμενο ένα τρελό πάρτι στο Φάλερ. Πριν από λίγο και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο σήκωσαν το κύπελλο του πρωταθλητή. Αν έχουμε εικόνα. Με όλα τα προηγούμενα 39. Βέβαια, ναι. Τρόπαια να είναι στον αγωνιστικό χώρο σε μια πασαρέλα τροπέων, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Ορίστε. Τα οποία σηκώθηκαν στον αέρα.
στη σειρά διαδοχικά μέχρι να σηκωθεί και το 40 στα χέρια του, όπως είπες, του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Live εικόνα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης με τα βεγγαλικά. Συνηθισμένες εικόνες για τον Ολυμπιακό, για το Φάληρο, για τον Πειραιά. Με την παρουσία του Κριστιαν Καρεμπέ στο Φάληρο, αλλά και του Γιοβάνι, του Βραζιλιάνου άσου του Ολυμπιακού. Είναι στιγμές χαράς για τους ερυθρόλευκους. Είπαμε και προηγουμένως, Θέμη, ότι ο Ολυμπιακός, παρά τη μεγάλη διαφορά του και το εύκολο πρωτάθλημα που είχε, είχε κάποιες στιγμές έντασης καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εδώ το μεταφύλακας του Ολυμπιακού, ο Μέγερη, μαζί με τα παιδιά τους, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Περισσότερο εξ αυτών έχουν πιτσιρίκια μαζί τους. Γιορτάζουν το, την κατάκτηση του αθλήματος. Κάποιοι έχουν, όπως συνηθίζεται, τις σημαίες από την χώρα του Σώμα Σάντο, π.χ. τον είδαμε με τη σημαία της, της Πορτογαλίας. Ο Κάρον ήταν, με διορθώνει και ο Βραχωρίτης. Δεν βλέπουμε καλά εδώ πέρα, κύριε Βραχωρίτη. Live, βέβαιος, εικόνα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε, θα δούμε και τα στιγμιότυπα σε λίγο, 2-1 τον Πανιόνιο. Αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν παίζουν μεγάλο ρόλο τα στιγμιότυπα και, τα, και οι φάσεις του αγώνα, αλλά αυτό που βλέπουμε live από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης, τη φιέστα του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μίτσελ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ήδη σκέφτεται την επόμενη μέρα στο λιμάνι. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά στον Ολυμπιακό, στους ερυθρόλευκους, στους αθλητές Ελλάδας, όπως είναι αυτό το Τζεμπούρ, Θέμη Κέσαρη, που με τις δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες κάπως προβλημάτισε τους διοικούντες στον Ολυμπιακό, τον Μίτρογλου και άλλους παίχτες που ενδεχομένως θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πουλάει τα τελευταία χρόνια και καλά κάνει. Γιατί έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να έχεις την ίδια ικανότητα στο να πουλάς ποδοσφαιριστές και στο να αγοράζεις ώστε να μπορείς να συντηρήσεις αυτή την αλυσίδα και να μην έχεις πτώσει στο επίπεδο της, της ομάδας. Βλέπουμε εδώ τον, τον Αβραάμ να πηγαίνει με το κύπελο και τους υπόλοιπους παίκτες μπροστά στο πέταλο των φανατικών. Αν μπορούμε να έχουμε τον Παταλή Διαμαντόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, μαζί με τον τη live εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, να έχουμε και το σχόλιο του και να μας κάνει και μετάδοση, γιατί όχι. Συνεχίζονται βεβαίως οι πανηγυρισμοί από το Φάληρο, από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, και θα συνεχιστούν για πολλή ώρα ακόμη. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού, αν βγάλουμε και τη φάσα, θα δούμε καλύτερα. Εδώ πάνε μπροστά στους οπαδούς για να κάνουν το συνηθισμένο όλο. Το αλγερινό του Τζιμπούρ είναι το κύπελο που το δείχνει στον, στον κόσμο. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, αλλά και αυτό το ξέραμε από νωρίς. Θέλω να πω ότι ούτε σε αυτό το κομμάτι υπήρχε και μεγάλος ανταγωνισμός. Καλή χρονιά. Τέλους, καλή χρονιά. Στο ποιος θα κατακτήσει το, τον τίτλο του πρώτο σκόρερ. Εδώ με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που έχασε σχεδόν όλη τη, τη σεζόν. Μόνο στο τέλος έχει επανέλθει και ακόμα θέλουμε. Νομίζω ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός ακόμα για να τον δούμε έτσι όπως τον είχαμε συνηθίσει, όπως θα θυμόμαστε πριν το σοβαρό τραυματισμό τον οποίο είχε. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε καθόλου να σκοράρει σήμερα και να χαρίσει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Με τον Πανιόνιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, να έχει σοφαρίσει από το 20 με τον γκολ του Σάμαρη. Ένα, μια φάση από το μέλλον, έχω την αίσθηση, διότι ο Σάμαρης θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού από την επόμενη σεζόν. Οπότε ήταν νομίζω ταιριαστό για αυτόν. Στο γήπεδο από το οποίο θα αγωνίζεται του χρόνου, μπροστά στους οπαδούς της ομάδας που θα παίξει, να σκοράρει στην τελευταία φάση με τον Πανιόνιο. Βλέπουμε την κούπα στα χέρια του Τζιμπούρ, ο οποίος ανεβαίνει και τη δίνει σε έναν από τους οπαδούς που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στο σημείο της κερκίδας, ο οποίος τη σηκώνει μπροστά στον, στον κόσμο. Δεν το θυμάμαι αυτό να έχει ξαναγίνει. Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι, όπως δεν θυμάμαι και πρόεδρο να σηκώνει μαζί με τους παίκτες το κύπελλο. Αν κάποιος θυμάται κάτι διαφορετικό, θυμάμαι πάντα τους αδερφούς Γιαννακόπουλους να πηγαίνουν να το παραλαμβάνουν από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον εκάστοτε που το σηκώνουν στο μπάσκετ, να είναι οι επόμενοι που το σηκώνουν και μετά να πηγαίνουν όλοι οι παίκτες. Ναι, πρόεδρο όχι. Μόνο το Μαραντόνα θυμάμαι. Το έχεις σηκώσει, δεν θυμάσαι. Το Μαραντόνα. Σε φιέστα του Ολυμπιακού. Α, ναι, εγώ λέω ότι για το πρώτο σήκωμα. Ναι, γιατί, ναι. Ξέρεις, για την πρώτη στιγμή που υψώνεται ένα κύπελλο στον, στον ουρανό. Για να σηματοδοτήσει την κατάκτηση. Ωραία στιγμές, ναι. Και είδαμε και
πριν από λίγο, συνεχίζει ο Τζεμπούρ. Να... Είναι αποχαιρετιστήριο αυτό το Τζεμπούρ. Ναι, όντως. Λες. Ξέρω εγώ. Το έχει παρακάνει. Το έχει πάρει η μονοπόλιο. Ο Χρήστος έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα που μιλάμε και λέει τη στιγμή που η ΑΕΚ πέφτει κατηγορία. Ένας Μανολάς σηκώνει κούπα με τον Ολυμπιακό. Τρεις τελίτσες. Ναι. Πάντως, ωραία, θα το πω. Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον Στέλιο Μανολά πριν από μερικές μέρες και επειδή είχαν υποθεί διάφορα για την ΑΕΚ, τον είχαν κατηγορήσει και για τον ανιψιό του, για την μεταγραφή του Ολυμπιακού, μου είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μου λέει να έμενε σε μια ομάδα που δεν πληρωνόταν. Μου λέει θα δούλευε εσύ κάπου που δεν θα πληρωνώσουν για ένα χρόνο. Πάντως δεν ξέρω μήπως αυτή η εικόνα που είδαμε ναι. ήταν για αναμνηστική φωτογραφία. Δηλαδή το τρόπαιο είχε παραδοθεί νωρίτερα. Διότι η λογική λέει ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος της Super League να το δώσει στον αρχηγό του Ολυμπιακού να το σηκώσει. Και όχι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν είχε καμία δουλειά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο κύριος Μπορέλης είχε το κύπελο, το έδωσε στον Ευαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος περπάτησε, αυτό ανέβηκε λέω, αυτό πάνω. Λέω. Άρα λοιπόν την απονομή την έκανε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όχι ο πρόεδρος της Super League. Όχι, ο πρόεδρος της Super League το έδωσε, απλά την απονομή έγινε στον πρόεδρο και στον αρχηγό. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Θα το δούμε αυτό, γιατί μπορεί να μην έχει όλη την εικόνα. Κάτι ανάλογο είχαμε και το 9-10 στην φιέστα του Παναθηναϊκού. Το έχει σηκώσει ο. Αλλά εκεί ο Νικόλας Πατεράς ήταν πρόεδρος της Super League και απλά έδωσε το τρόπαιο στον Καραγκούνη και στον Κατσουράνη να το σηκώσουν. Απλά το σηκώσανε δυο τους, δεν τον ναι. συμμετείχε. Έκανε απονομή. Έκανε απονομή, ναι. Ναι, τώρα η απονομή έγινε, απλά έγινε με, ξέρεις, με, μια διάμεση, με ένα διάμεσο κρίκο. Πάντως. Είναι... Πες, Βαγγελή. Όχι, δείχνει τη φωτογραφία και τα διαφορά ύψους του Σιώβα. Ναι, ο Σιώβα είναι ο Φερβατζίδη. Είναι παιδάκι του, ναι. Και επειδή στην Super Bowl. Είναι και τελευταία εκπομπή για το πρωτάθλημα η απόψινη για το Super Bowl. Ναι, καλό σημαίο. Θα τα ξαναπούμε βέβαια στις 11 Μαΐου στον τελικό του κυπέλλου, αλλά για το πρωτάθλημα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Είχαμε φιλοξενήσει αυτόν τον Σιώβα, όπως φιλοξενήσαμε πάρα πολλούς καλεσμένους κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως τον πρώτο του Παναθηναϊκού Δημητρικριτή, τον Γιάννη Αλαφούσο ή τον Γιώργο Καραγκούνη. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Πέρασαν από αυτό το στούντιο και συνομιλήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τους πανηγυρισμούς από την φιέστα του Ολυμπιακού. Είδαμε και προηγουμένως τον Μασάντο, έναν παίχτη Θέμη Κέσαρη που έβγαλε, όπως λες, χαρακτηριστικά από τις πρώτες εκπομπές πάρα πολύ γκρίνια από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ίσως και να έχει αδικηθεί από τους φιλάθλους, από τους φίλους του πρωταθλητή αυτού. Κάποιος που δεν έχει δει τα παιχνίδια και διαβάζει μόνο εφημερίδες ή ενημερώνει εδώ το site, θα αποκομίσει την αίσθηση ότι φέτος ο Μασάντο έπαιρνε την μπάλα με τα χέρια. Ναι. Ότι έβαζε αυτόν τον γκολ σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή ότι έκανε τρομακτικά πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στο ποδόσφαιρο. Σε τέτοιο βαθμό έφτασε η γκρίνια κόσμου και τύπου, γιατί αυτό συνήθως πηγαίνουν μαζί. Και ένας παίκτης τώρα εδώ, ο Βλαχοδήμος, που και αυτός έβγαλε γκρίνια, αλλά επειδή δεν έπαιζε. Στην έστω στο δεύτερο μισό, ο Βλαχοδήμος πήρε κάποια. Όταν έφυγε, κάποια συνεχόμενα παιχνίδια. Θυμίζω ότι ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρυσι είχε αναδειχθεί καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματός μας. Και σε μια θέση που φέτος ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε τόσους παίκτες που να δικαιολογείται το να μένει ο Βλαχοδήμος. Εκτός δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε σε μια ομάδα που είχε ξένους ή μεγάλες μεταγραφές στις θέσεις στο πλάι της επίθεσης, ώστε να πεις κύριε Βλαχοδήμο, θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν έλεγε ότι αυτό το πρωτάθλημα θα το χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε νέους ποδοσφαιριστές και για να. Αναδείξουμε Έλληνες παίκτες μικρούς σε ηλικία. Αυτός ο στόχος, ο οποίος τέθηκε από τον Ολυμπιακό στην αρχή της σεζόν, δεν ξέρω κατά πόσο το φινάλε της τον βρίσκει με το να τον έχει υλοποιήσει το συγκεκριμένο στόχο. Ούτε ο Παναθηναϊκός βέβαια τον υλοποίησε, και αυτό τον διαφήμισε. Και ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Πολύ από την αρχή της σεζόν. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, καλύτερος παίκτης μιας ομάδας, ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση δεν είναι καλή, είναι αυτός που δεν έπαιξε. Προφανώς. Όσο δεν παίζεις, είσαι MVP στις καρδιές όλων. Μετά θα υποστείς και εσύ την κριτική που υπέστησαν και όλοι οι άλλοι όταν εσύ δεν έπαιζες. Με αυτήν την εικόνα θα ήθελα, αν γίνεται, να επικοινωνήσουμε και με το Περιστέρι. Βλέπουμε εδώ πέρα τις δηλώσεις του Αμπντούν στο στρατιωτικό κανάλι. Να επικοινωνήσουμε και με το Περιστέρι και να επιστρέψουμε πλέον με τηλεφωνικές επικοινωνίες στο Καραϊσκάκι. Για να δούμε και το κοντράστ των συναισθημάτων. Απόψε για την ΑΕΚ είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά. Απόψε η ΑΕΚ βρίσκεται στην Football League αρχικά. Αυτό είναι βασικά ονισμός, η ιστορία για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό παράθυρο, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Λοιπόν, πιο πολλά.
Γιατί έχουν έρθει διάφορα παράθυρα. Εντάξει, το ένα, αυτό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι ότι αν η ΑΕΚ δικαιωθεί στην Εφέσεων, έχει 13 λεπτά να βάλει δύο γκολ στο Παθρακικό και να σωθεί. Γιατί θα ξαναγίνει, θα συνεχίσει το μάτς. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μα αυτό είναι το σκεπτικό. Να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή, αν η Εφέσεων δικαιώσει την ΑΕΚ, κανονικά πρέπει να παιχτούν 13 λεπτά. Ο Παθρακικός είναι σωμένος, όπως ξέρω. Ναι. Αυτά τα 13 λεπτά πρέπει να παιχτούν. Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 13 λεπτά, αν και η ΑΕΚ κερδίσει 2-1, σώζεται. Νομίζω πέφτει ο Άρης. Πάμε να πάρουμε. Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Ακριβώς. Επιστημονική φαντασία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη φιέστα του Ολυμπιακού πριν επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Παντελής Διαμαντόπουλος. Παντελή. Τι γίνεται, παιδιά, μας λείπεις απόψε. Α, δεν πειράζει. Σε είχαμε συνηθίσει εδώ. Έχουμε και τον Βαγγέλη του Αρναούτογλου εδώ πέρα. Που... Εντάξει. Ξέρεις τώρα στα δικά σου. Εντάξει, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει για 10. Λοιπόν. Τι γίνεται. Από τον χρόνο για κανέναν. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Έτσι είναι η μπάλα. Δυστυχώς θα τάξει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βλέπαμε σε απευθείας μετάδοση την φιέστα του πανηγυρισμού του Ολυμπιακού, Παντελή. Ναι. Εσύ θέλω να μας πεις τι γίνεται, τι θα γίνει, τι βλέπεις πίσω από τις κάμερες. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να την αφήσουν. Τώρα θα συμφωνήσετε. Φυσιολογικά θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Έτσι γίνεται και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει την έχουμε ρημάξει και αυτή την ομάδα, όπως και όλες τις ομάδες δηλαδή. Και στην κριτική, και που απαραίτητο είναι, και στην δισογραφία, και στην επικαιρότητα. Αλλά νομίζω ότι ανεξαρτήτου χώρας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, πρέπει μία ρημάδο εβδομάδα, τουλάχιστον 5-6 μέρες, να αφήνουν μια ομάδα η οποία βγαίνει πρώτη στην κατηγορία της, να την αφήσουν λίγο και να το χαρεί. Συμφωνούμε, ναι. Ναι, οπότε δεν είναι. Εγώ απέχω της διαδικασίας. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί, έχει πολλά να διορθώσει, χρειάζεται ανακαίνιση, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, τα λέμε συνέχεια ενδυλογικά, έχει ένα παιχνίδι, ένα τελικό κυπέλλου που για την ώρα δείχνει και ανέτοιμος να τον να σταθεί στο γήπεδο, έχει κι άλλο μειονέκτημα ότι θα μπει να το παίξει αυτό το παιχνίδι σε καμιά 20 μέρες, για να μην πω και περισσότερο. Κάπου εκεί δεν βγαίνει, τόσο βγαίνει νομίζω, ναι. Πάνω από 20 μέρες. Λίγο παραπάνω. Οπότε έχει θέματα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ρε γάμο, το ξέρετε, δεν είναι τώρα το άποψη να αρχίσουμε να λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει, πόσο να διώξει, πόσο να πάρει και πόσο να κάνει. Έγινε μια φιέστα καλή, διαφορετική από τις άλλες χρονιές, με λιγότερα ταρατατζούμ, με ένα εντυπωσιακό βίντεο αναδρομή στην ιστορία του σωματείου. Και από εκεί και πέρα βγήκανε γρήγορα, δεν υπήρχε παρουσίαση του καθενός ξεχωριστά και όλα αυτά τα συμπτυσμένα. Βγήκανε, πήρανε το τρόπο του πρωταθλητή, είχαν και τα άλλα 39 στο κήπεδο και τελείωσε η ιστορία. Μια ομάδα η οποία τα χρειάστηκε όσον αφορά στο δικό της σκέλος, δηλαδή τα χρειάστηκε απέναντι στον τύπο, τα χρειάστηκε ο ένας απέναντι στον άλλον, απέναντι στον προπονητή. Μια ομάδα η οποία πέρασε αλλαγή προπονητή αυτή τη σεζόν, τα χρειάστηκε απέναντι στον πρόεδρό της, τα χρειάστηκε απέναντι στον κόσμο της. Δεν τα χρειάστηκε απέναντι στους αντιπάλους, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ και πολλούς μήνες στο πρωτάθλημα. Ναι, και όσον αφορά τα ντέρμπι, την ΑΕΚ κέρδισε μόνο. Ναι, βέβαια, μα δεν είναι αυτό. Μόνο είναι αυτό που είπαμε, ότι άσε το την ΑΕΚ κέρδισε. Θέμη μου είναι ότι το τελευταίο καιρό έπαιξε με. Με Λεβάντε δύο παιχνίδια. Πάω Παναθηναϊκό και δεν κέρδισε. Και είναι και ο Βαγγέλης κιόλας. Και το λέγαμε και την άλλη φορά, και δηλαδή τώρα και την ΑΕΚ η οποία έχει το Σαββάσαμε, έτσι, οπότε δεν είναι καν τέρμι, δεν λογίζεται, ξέρετε. Εντάξει, δεν είναι τέρμι. Δηλαδή, που να μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τους ομάδες. Είναι 6 μάτς με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κατέγραψε νίκη μόνο με την ΑΕΚ που βιβάστηκε. Δεν τα κέρδισε, δεν τα κέρδισε και έβαλε γκολ μόνο στον Παναθηναϊκό στο τελευταίο, παρά πότε το 88. Αυτά είναι τα θέματα. Αλλά έχει, εντάξει, έχει θέματα να κάνουμε όσες Super Bowl θέλετε και να τους συζητάνε. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν είναι. Δηλαδή πρέπει και αυτοί να τους αφήσουν όλοι ήσυχους σε 2-3 μέρες να το ευχαριστηθούν. Και δεν ξέρω αν έχουν και τη δυνατότητα να ξεκουραστούν 2-3 μέρες. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Ότι έχουν μάτς κυπέλλου και πρέπει να προετοιμαστούν για τον τελικό του κυπέλλου. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να είναι μια ομάδα έτοιμη για ένα τελικό, για ένα σπουδαίο τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ ή τον Αστέρα Τρίπολης, και το λέω αυτό γιατί διαφορετικός θα είναι ένας τελικός, Παντελή, για πολλούς λόγους με τον ΠΑΟΚ και διαφορετικός θα είναι ένας τελικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι ο πρώτος που εκεί στην εκπομπή λέω μην ξεγράφετε τον Αστέρα, αλλά τώρα είτε σωστή κουβέντα και σωστή κουβέντα, γιατί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης θα έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα μπει πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που βρίσκεται εκεί. Θα γελάνε και τα κοκόρια, δηλαδή όλων εκεί πέρα των αρκάδων των φίλων μας που θα βρίσκονται σε αυτήν την γιορτή.
Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ θα κατέβει και θα μπει στο ΆΚΑ με ένα και μοναδικό στόχο να πάρει το κύπελλο. Το έχει πει ο Σαββίδης, αυτό είναι ο στόχος του. Και εγώ δεν μιλάω μόνο για αγωνιστικούς λόγους. Εγώ μιλάω και για λόγους κυριαρχίας, εντυπώσεων, προοπτικής, μέλλοντος, διάφορα πράγματα. Προέδρων. Διάβασε λίγο, γιατί έχεις βάλει και τον Γκάλο. Εντάξει, αυτά είναι και του χρόνου. Είναι ένα θέμα το οποίο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλες οι ομάδες θέλουν να παίρνουν τις κούπες. Ο Ολυμπιακός θα την κλείσει πρωταθλητής της χρονιάς. Τουλάχιστον έχει πάρει, έχει πάρει τον πρώτο τίτλο που υπάρχει σε κάθε χώρα. Από εκεί και πέρα θα είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία και πολύ μεγάλη η χαρά των φίλων του ΠΑΟΚ, αν είναι στον τελικό και αν καταφέρουν να το πάρουν. Συνεχίζει. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε. Εγώ μαζί σου με Παντελή, σε καταλαβαίνω, αλλά απόψε είναι δύσκολο να ξέρεις να βγάλεις θέμα να γίνει ιστορία. Συνεχίζεται η γιορτή, Παντελή? Τώρα σιγά σιγά έχει φύγει ο κόσμος. Έχει φύγει ο κόσμος, μέσα από βιτή, άντρα. Χορεύουν τα τραγουδάνε και τα σχετικά. Καρεμπές, Γιωβάνι, όλα καλά, εντάξει. Ναι, μου, εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, ο Γιωβάνι ξανά ήταν και. Δεν ήταν και φρέσκο, δηλαδή ήταν κάτι το. Ήρθε και πριν, πιο πολύ ήταν ο Καρεμπέ παρά ο Γιωβάνι. Ο Γιωβάνι είχε έρθει και πριν από πόσο ήταν. Ναι, έχεις δίκιο. Δύο μήνες δεν πάνε. Ναι, 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 τόσο. Πιο λιγότερο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε στον τελικό του κυπέλου τώρα, Εντάξει, εντάξει, θα μιλήσουμε. Έλα, τελικό του κυπέλου μπορεί και να μην τα πούμε. Λοιπόν, θα δούμε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μην ορκίζεσαι. Εντάξει, άμα είσαι με την έφεση, πίσω δεν θα τα πούμε, ρε Παντελή. Α, έτσι, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Με την έφεση, πίσω. Λοιπόν, ναι. Σε μερικά από τα μηνύματα και θα μείνω που λέει ο Γιάννης ότι η έφεση της ΑΕΚ δεν είναι για συνέχιση του παιχνιδιού με τον Παθρετικό. Το μάτς έχει κατοχυρωθεί στο 5-3, αλλά για το αν η ποινή θα είναι αφαίρεση βαθμών ή όχι. Ή αν θα είναι μόνο πρόστιμο. Για να μην αφαιρεθεί το βαθμό, πρέπει να τελειώσει το μάτς. Όχι. Νομίζω πως έτσι είναι. Νομίζω ότι η τύχη του παιχνιδιού που έχει κατοχυρωθεί ως 0-3 στον Παθρετικό δεν γίνεται να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι τιμωρία για αυτό. Για το να μην είναι αφαίρεση βαθμών, αλλά απλά ξέρω εγώ από τότε γιατί δεν αφαιρούνται βαθμοί. Οι βαθμοί αφαιρούνται για την ματέωση, διακοπή του αγώνα εις βάρος της ΑΕΚ. Για αυτόν τον λόγο αφαιρούνται οι βαθμοί. Mm-hmm. Τότε δεν μπορούν οι βαθμοί να δοθούν πίσω αν δεν τελειώσει ο αγώνας. Ο αγώνας πρέπει να τελειώσει για να πάρει η ΑΕΚ τους βαθμούς πίσω. Που τις αφαιρούνται λόγω της ματέωσης του αγώνα. Πρέπει να ξαναμπούν οι ομάδες στο γήπεδο για 13 λεπτά. Τώρα θα είναι 13, θα είναι 3, δεν ξέρω. 13 είχαν μείνει. Δεν έχει έρθει και ένα μήνυμα που λέει γιατί να είναι 13 αφού στο 87 μπήκε το γκολ του Μπουγαϊδή. Να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν το θυμάται είναι ότι υπάρχει μια διακοπή πολύ νωρίτερα και τα ρολόγια καλώς έδειχναν 87 όταν μπήκε το γκολ. Αλλά σε χρόνο που υπολοιπόταν είναι πολύ περισσότερο. Βέβαια ο διευθυντής από τους άρχοντας. Είμαι βέβαιος για αυτό το θέμα ότι πρέπει να τελειώσει ο αγώνας. Ωραία. Ξέρω τώρα ποιος φίλος και πώς το υποστηρίζει, αλλά. Οι βαθμοί τρεις αφαιρούνται από την ΑΕΚ ακριβώς επειδή διακόπτεται το αγώνα στις βάρος της, με υπαιτιότητά της. Για να πάρει τους βαθμούς πίσω πρέπει ο αγώνας να τελειώσει. Να μπουν οι δύο ομάδες μέσα να παίξουν αυτό το χρονικό διάστημα που είχε απομείνει και τότε θα πάρει η ΑΕΚ τους βαθμούς. Ωραία. Για να μην έχουμε και δεχόμαστε και μηνύματα για αυτή την περίπτωση, να μας βοηθήσει ο Μανώλης Γρηγοράκης που βρίσκεται και να δει τον κάτω. Να το ψάξουμε, έτσι, το ψάξουμε για να είμαστε σίγουροι. Αν και νομίζω ότι όλα έχουν εκκριθεί για την ΑΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Θέμη, Δημήτρη, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι από φιλάθλους οπαδούς άλλων ομάδων που μιλάνε για την ΑΕΚ και συμπαραστέκονται στην ΑΕΚ και στηρίζουν την προσπάθεια της ΑΕΚ. Πάρα πολλά από αυτά τα μηνύματα το βλέπω και εδώ. Το βλέπαμε, Θέμη, και από την αρχή της εκπομπής. Λένε ότι η σωτηρία της ΑΕΚ είναι η γάμα εθνική. Και επειδή το είπαμε αυτό προηγουμένως και στη διακοπή το συζητάγαμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να τα λέμε και στους φίλους μας, υπάρχει λες ένα σενάριο ντε μελισανίδη. Υπάρχει ένα σενάριο και οφορείται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Και το λέω αρκετές εβδομάδες διότι κάποιοι έβλεπαν να έρχεται αυτό και είχαν ήδη ασκήσει πιέσεις και στους δύο για την επόμενη μέρα στην περίπτωση που η Άκη υποβιβαζόταν. Αυτή η μέρα ήρθε. Υπάρχει λοιπόν ένα σενάριο το οποίο τους θέλει μαζί. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό το μαζί τώρα και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο για να είμαι ειλικρινής. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες ευσταθούν. Πάντως διαραίονται και διαραίονται και από άτομα τα οποία έχουν μια σοβαρότητα. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή του καφενείου. Στο λένε άνθρωποι που είναι μέσα στην ΑΕΚ και οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, επειδή είναι έντονες προσωπικότητες. Ασφαλώς. Και εγώ θεωρώ ότι η ένωση πρέπει να έρθει μέσα από. Αυτό το πράγμα από τη σύμπραξη των ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι οι μοναδικοί που έχουν σε τέτοιο βαθμό έρισμα. Αφενός ο Μελισανίδης, διότι είναι το χρήμα. Yeah. Έτσι. Και απ' την άλλη, ο Ντέμις, ο άνθρωπος της νέας γενιάς, δηλαδή όλη η νέα γενιά της ΑΕΚ,
αυτόν περίμενε παραδοσιακά να κάνει το επόμενο βήμα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ξέρουμε ότι οι 35 και κάτω τον Νικολαίδη θέλουν. Και ξέρουν και εμπιστεύονται και όλα αυτά. Γιατί αυτά έχουν δει τα νέα παιδιά από την ΑΕΚ. Δεν θυμούνται αυτά που έχουμε ζήσει εμείς και παλαιότερα. Και ένα τέτοιο ενδεχόμενο που δεν τα ξέρουν, δεν τα θυμούνται. Ναι. Δεν είναι κάτι που μεταφέρει ως βεβαιότητα. Απλά υπάρχει ως ρεπορτάζ. Είναι ένα σενάριο. Ξέρω ότι πιέζονται οι άνθρωποι. Ότι μπορεί να καθίσουν και στο ίδιο τραπέζι να το συζητήσουν αυτό. Εντάξει, μόνο μέσω μια σύμπραξη πιστεύω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάει μπροστά. Ενωμένη και με ενωτικό πνεύμα. Αυτό θέλω να πω. Ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα έχει και ένα συμβολισμό, διότι οι δυο είχαν στο πρόσφατο παρελθόν, όχι παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν την τελευταία μεγάλη κόντρα εντός ΑΕΚ με τις εκλογές της αεροτεχνικής. Το 2005. Με το ρόλο που είχαν παίξει τότε, το ρόλο που είχε παίξει τότε η ψήφος των οργανωμένων και η επιρροή τους. Με τον Μελισσανίδη να αποχωρεί με έναν τρόπο που έδειχνε ότι είναι πικραμένος από την εξέλιξη των εκλογών. Υπάρχουν και ρεπορτάζ τα οποία λένε ότι έκτοτε όποτε ρωτάτε για την ΑΕΚ ο Μελισσανίδης πάντα απαντάει με βάση το τι έγινε τότε. Και πάντα απαντάει. Δεν ασχολούμαι γιατί αυτοί μου έκαναν αυτό τότε. Έχει και να πάνε σε αυτούς να λύσουν τις λύσεις, αυτούς που ψήφισαν και όχι σε μένα που δεν με ψήφισαν. Και δεν προχώρησε. Έχει ξεπεραστεί πάντως αυτό. Η πιο κλασική απάντηση του Μελισσανίδη είναι ότι δεν πληρώνω εγώ τα χρέη. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν χρέη λοιπόν. Εγώ δύο πράγματα θα πω για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ότι ο ένας έχει το μεγάλο καημό και για μένα αυτό δεν αφήσει πίσω του για την ιστεροφημία του. Είναι η κατασκευή γηπέδου. Αυτό προσπάθησε να κάνει το 2005. Αν θυμάστε, μέσω της ερασιτεχνικής με την μακέτα της Αγίας Σοφιάς που είχε παρουσιάσει. Ναι. Λοιπόν, για το Μελισσανίδη είναι αυτό το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα ζητούμενο και αποθυμένο, το να κατασκευάσει αυτό το γήπεδο. Για τον Ντέμι είναι το να σε μεγάλο βαθμό καθαρίσει το όνομά του από διάφορα πράγματα που του προσάπτονται. Έχει κατηγορηθεί ως κακοδιαχειριστής, έχει κατηγορηθεί ως αλαζόνα σε πολλά πράγματα. Ότι πήδηξε γρήγορα από το καράβι. Ότι έφυγε πρώτος. Και σε αυτόν οφείλονται τα προβλήματα που έκανα και τα λάθη των μετόχων. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι κινδυνεύει και η περιουσία του με την ενδεχόμενη πτώχευση στη ΓΑΜΑ Εθνική και την διαγραφή χρεών. Όλοι οι πρόεδροι της ΠΑΕΑΕΚ αυτό το διάστημα που δεν πλήρωναν προς το δημόσιο, που άφηναν τα χρέη να μεγαλώνουν, που τέλος πάντων λόγω και των δικών τους χειρισμών η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο, στο να μηδενίσει δηλαδή, κάποια από τα χρέη, ειδικά αυτά προς ποδοσφαιριστών, θα έρθουν στις πλάτες τους και του δημοσίου. Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς το νομικό πλαίσιο αυτής της ιστορίας. Θέλει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ ψάξιμο. Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος να το κάνω, το ομολογώ. Γιατί ακούω από δικηγόρους διαφορετικά πράγματα και αντικρουόμενα. Και από ανθρώπους που ξέρουν υποτίθεται πολύ καλά το δίκαιο και ακούς διαφορετικά πράγματα. Οι περιπτώσεις για τους τέσσερις είναι οι ίδιες όμως. Δηλαδή Θανόπουλο, Ντέμι, Αδαμίδη και Δημητρέλο. Στη χειρότερη περίπτωση όλων, αυτό το λέω βεβαιωμένα, είναι ο άνθρωπος που διευθύνεται λιγότερο από όλους. Δημητρέλος. Διότι είναι ο μοναδικός που δεν διαχειρίστηκε budget, δεν του έδωσαν χρήματα και του είπαν φτιάξε, πάρε παίχτες, κάνε την ομάδα, πλήρωσε αυτό κτλ. Δεν είχε λεφτά. Με μηδέν budget βγαίνει η ΑΕΚ από πέρσι το καλοκαίρι. Μόνο με κάποια από τα έσοδα τα οποία εκχωρούνται, τέλος πάντων, ιστορίες που τις ξέρουμε. Όμως και ο κύριος Αδαμίδης απειλείται, διότι δεν έχει πληρώσει κατά τη θητεία του η ΑΕΚ χρέη για κανονιστέντα προς το δημόσιο και προς την εφορία. Αυτά έχουν διπλώσει που λέμε, έχουν δημιουργήσει νέα χρέη. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη μία απόδοση ΦΠΑ. Υπάρχει ιστορία με τη μία απόδοση ΦΠΑ. Υπάρχει η απόδοση της Empire που είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα και ο κύριος Κιντής την κυνηγάει πολύ. Υπάρχει ένα έλλειμμα 5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί πώς δημιουργήθηκε και από ποιους. Θα ανοίξει. Θα ανοίξει, το θεωρώ δεδομένο πλέον. Τώρα όλα θα ανοίξουν. Αυτό είναι το καλό μέσα στο κακό. Ότι θα ανοίξει επιτέλους ένας φάκελος που δεν τολμούσε να τον ανοίξουν. Μάλιστα. Θα μάθουμε πολλά πλέον για αυτήν την ιστορία και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πρέπει να τιμωρηθούν, καλώς θα τιμωρηθούν. Λοιπόν, επειδή έδωσε και καλή πάσα και η ερώτηση της εκπομπής είναι ποιος ευθύνεται για τον υποβιβασμό της ΑΕΚ, ψηφίζεται κάτω από το live blog της εκπομπής 711 μηνύματα, δηλαδή 43% λέτε ότι φταίει η διοίκηση και ακολουθούν οι πρώην μέτοχοι με 35% Αγγέλη. Ένα μήνυμα λέει καλύτερα που χάσαμε σήμερα. Κανένα παρακάλει, καμία παρατυπία, τίποτα στα χαρτιά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν πέφτεις είναι να σηκώνεσαι περήφανα και όχι να καλαψουρίζεις στη λάσπη. Όρθιοι και μπροστά. Ιστερόγραφο το εκεί στη Β' Εθνική δείχνει πόσο συμπαθούν πολύ τη μοναδική ομάδα με το Βυζαντινό ετός. Ο στήθος έχει καιρός. Συμφωνώ πολύ με το μήνυμα και θέλω να πω και ότι εγώ χάρηκα και που είδα και τον Αστέρα να παίζει έτσι το μάτς. Και δεν το λέω χωρίς καμία μορφή για κανένα άλλο μάτς, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά τουλάχιστον είδαμε ότι το μάτς παίχτηκε στα ίσια. Η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει ένα γκολ
που δεν μπορούσε να το κάνει, διότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες απέναντι στον Ατρόμητο, έτσι φάνηκε ξεκάθαρα και σήμερα. Λοιπόν, τουλάχιστον έπεσε με το κεφάλι ψηλά, βρήκανε, έγινε και αυτό το θέμα που έλεγες, ότι κάποιοι βρήκαν και επιτέλους και την... μάλλον απέτυχαν το δικαίωμα που τους είχαν στερήσει οι Χούλιγκαν στο να κλάψουν, παιδί μου, στο να στεναχωρηθούν, στο να... να το βγάλουν από μέσα τους και να πούνε εντάξει, πέσαμε. Και να μείνουν οι εικόνες και να μείνουν οι εικόνες που αρμόζουν. Ναι. Όχι οι εικόνες με ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξανάκουσε κανείς και δεν ξαναείδε τίποτα από την απόλυτα του. Ούτε οι εικόνες μέσα από μια απόφαση ενός εφετείου το οποίο θα το συζητούσαμε μετά, ξέρετε κι εσείς πόσο, και θα λέγαμε αν έγινε χάρη, δεν έγινε χάρη. Ναι. Όχι, έπεσε στο γήπεδο η ΑΕΚ, έτσι έπρεπε να πέσει φέτος. Γιατί αυτή η ομάδα, έτσι που ήταν, όπως ήταν δομημένη, θα πάλευε για την παραμονή της, πάλεψε μέχρι το τέλος, δεν τα κατάφερε. Για μένα πρέπει να μηδενίσει και να προχωρήσει. Τέλος. Λοιπόν, είναι η ευκαιρία της αυτή. Για να κλείσουμε και το ρεπορτάζ από το Περιστέρι, να επικοινωνήσουμε ή με τον Βαγγέλη Καζαρίτη ή με τον Γιάννη Ντάλα για να δούμε τι έχει γίνει. Αν έχουν αποχωρήσει παίχτες, φίλαθλοι, προπονητές, καλά, οι παράγοντες έχουν φύγει από νωρίς από το γήπεδο. Και στη συνέχεια να βάλουμε και στη συζήτηση και τον Δημήτρη Κριτή, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά θέματα. Θέματα που αφορούν βέβαια στην επόμενη μέρα της ομάδας που έμεινε εκτός Ευρώπης με νέο προπονητή, ενδεχομένως Δημήτρη, και με ένα τεχνικό επιτελείο και με ένα χώρο γύρω από τον προπονητή που να κρύβει εκπλήξεις. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, το όνομα του Δημήτρη Σαραβάκου. Έκπληξη ως προς την πρόθεση των διοικούντων να του δώσουν ένα πόστο και να τον φέρουν ξανά κοντά στην ομάδα δεν είναι. Έχουν προσπαθήσει κι άλλοι στο παρελθόν. Έχω την εντύπωση ότι και αυτή τη φορά η προσπάθεια θα είναι άκαρπη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι τεχνικής διεύθυνσης. Τώρα, εάν δεχτεί κάποια πρόταση να είναι σε ρόλο συμβούλου ή κάτι άλλο, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά έχει δείξει ο Δημήτρης Σαραβάκος ότι δεν είναι για πόστα τα οποία... Γραφειοκρατία, Αυτό, ναι. Ότι εγώ θα εισηγούμαι, κάτι θα κάνω, αλλά αυτό θα περνάει μετά από το... Ναι, δεν είναι τέτοιος τύπος, όντως. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να έχει πρώτο και τελευταίο λόγο, θέλει να έχει βαρύτητα ο λόγος του. Προφανώς δεν διασφαλίζεται από τέτοιες θέσεις κατά τη δική του άποψη, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Το θέμα του προπονητή έχει κλειδώσει, εδώ και πολύ καιρό το λέμε, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι αυτός. Ποιοι θα είναι το επιτελείο του, μένει να το δούμε. Όπως επίσης μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία του Νίκου Νταμπίζα. Mm-hmm. Σας έχω πει ότι για μένα αυτό το δίδυμο έχει κλειδώσει αρκετό καιρό τώρα. Οι αποδοκιμασίες, οι διαρκείς αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Νίκου Νταμπίζα έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον Γιάννη Αλαφούζο για το πώς θα περάσει το θέμα αυτό. Γιατί η συμφωνία είναι ηλυμένη, υπογεγραμμένη. Τώρα, αν δεν θα φέρει τίτλο και θα είναι αυτός ο σύμβουλος του Προέδρου, είναι κάτι το οποίο θα το δείξουν οι αμέσως επόμενες ημέρες. Υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σενάριο σε όνομα σε σχέση με τον Νταμπίζα? Έχει προκύψει κάτι? Ότι αν τελικά δεν είναι αυτός... Ναι, υποτίθεται ότι αυτό που προτείνεται στον Δημήτρη Σαραβάκο, αυτό το, ο τίτλος του football manager, είναι ουσιαστικά ο τεχνικός διευθυντής. Κάτι παρόμοιο προτείνεται και στον Κριστό Βαζέχα. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να κοιτάξει κάποιον που αυτού είναι η δουλειά του? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Θέλω να πω, θέλει να βαφτίσει Σόνι Κεντέ κάποιον τεχνικό διευθυντή ή άνθρωπο που έμπασε τόσο διοικητικό παράγοντα στο συγκεκριμένο πόστο? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν διαφαίνεται πρόθεση για κάποιον ο οποίος έχει κάνει αυτό το πράγμα επάγγελμα. Ο Νίκος Νταμπίζας, η αλήθεια είναι ότι θέλει να το κάνει. Φυσικά, φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει κάποια προϋπηρεσία. Χωρίς αυτό να προδικάζει από μέρους μου την ικανότητά του, μην παρεξηγηθώ. Απλώς διαπιστώνω ότι και τα τρία ονόματα που βάζεις στο τραπέζι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι άνθρωποι που δεν έχουν προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Έτσι είναι. Κανείς από τους τρεις δεν έχει προϋπηρεσία. Για τον Νίκο Νταμπίζα είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται ως μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα. Και το βλέπει και πολύ ζεστά. Για τους υπόλοιπους δύο, ίσως γι' αυτό και ο ρόλος αλλάζει λίγο προς τον τίτλο. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά είναι football manager. Μάλιστα. Θα ήθελα να επικοινωνήσουμε και με το Φάληρο, με τον Παναγιώτη Καραγκάνη, τον Γρηγόρη Μπάτη, αν υπάρχουν δηλώσεις. Και έχουμε απευθείας δηλώσεις από τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Και είδαμε και τα πλάνα από το Ολυμπιακό στάδιο. Δημήτρη, εντάξει, το αγωνιστικό πάντα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και ο Παναθηναϊκός ήθελε να κλείσει, επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον, με ένα έτσι, τρόπο ωραίο και μια νίκη απέναντι στη Βέρεια, που και εγώ ήταν για βάθμους. Γιατί είχε και το αποτέλεσμα του Καραϊσκάκη, που είχε φέρει μια εφορία στον κόσμο του. Θα ήταν άσχημο να τον ξεδερώσει κάτι ακόμα. Γιατί ακόμα το λέω, γιατί έξυπνε στο παρελθόν. Σε παιχνίδια στα οποία μαζεύεται ξανά κόσμο, στο Σπύρος Λούις να φεύγει απογοητευμένο. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια, οι τελευταίες αγωνιστικές ήταν μια παρατεταμένη fan day που λένε οι Βρετανοί. Έτσι. Δηλαδή το φέρνουμε τον κόσμο κοντά για να χαρεί μαζί με την ομάδα μας κτλ. Και αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο στο παιχνίδι το αμέσως προηγούμενο που υπήρξε ήττα, σίγουρα δεν τον άφησε ευχαριστημένο, ικανοποιημένο. Αυτή τη φορά τουλάχιστον ήθελε να αποφύγει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και η ισοφάριση κάποια στιγμή τη Βέρεια 2-2. Η αλήθεια είναι ότι έφερε κάποιες μουρμούρες και φαντάσματα ξανά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν η πέμπτη νίκη του Παναθηναϊκού εντός έδρας. Σε 15 παιχνίδια δηλαδή κέρδισε το 1 τρίτο των αγώνων που έδωσε εντός. Στο ίδιο έκανε και στη, μακριά από, το, από, το, από την έδρα του. Αρνητικό ρεκόρ, θα πρέπει να πάμε πάνω από μια δεκαετία πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Οι 10 νίκες συνολικά στο Βάρμαν. 5 εντός έδρας νίκες. Τόσο κακή εντός έδρας ζυγκομιδή. Βαθμολογική σκορή. Εδώ βλέπουμε στο 56 τη φάση που ξεκίνησε την ανατροπή που περιγράφεις προηγουμένως. Δηλαδή το Σπυρόπουλο να ανατρέπει τον ποδοσφαιριστή της Βέρειας που πάτησε περιοχή. Νομίζω ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι. Με το Ιζή να του δίνει και κόκκινη κάρτα. Βλέπουμε εδώ και τις μεταξύ τους αγκαλιά. Ο Καπίνο, ο οποίος πήρε τη θέση του Καρνέζη κάτω από τον γκολπόστ, έπεσε σωστά στη γωνία, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει το, την εκτέλεση του Κόστλι. Βλέπουμε σε συγκεκριμένη φάση ότι είχε δυνατότητα ο Καπίνο να αποκρούσει. Και στο 68, σε μια φάση στην οποία η μπάλα ταξίδεψε από το κόρνερ μέχρι την, το δεύτερο δοκάρι, στην μικρή περιοχή, χωρίς κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού να αποπειραθεί να εμποδίσει τον Κόστλι. Βλέπετε τη φάση χαρακτηριστικά. Ούτε ο Καπίνο βγαίνει, ούτε κανείς πηδάει από το έδαφος. Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να αμήνονται άσχημα σε στημένες φάσεις, αλλά τουλάχιστον κάποιος προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Δεν μένουν όλοι καθομένοι στο έδαφος. Ο Κώστιλης σηκώθηκε και έκανε το 2-2 για να έρθουν οι γκρίνιες που μας περιέγραψε. Στο 94 εδώ είναι ο Φιγκερό, ο οποίος θα πεταχτεί με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει στο λίγο που τον έχουμε δει στο πρωτάθλημά μας, αλλά δεν θα έρθει σε επαφή με την μπάλα. Και εδώ είναι το σόλο του Σισοκό, ο οποίος θα βρει τον Φιγκερό, αυτός θα πατήσει, θα έρθει ο Βιτόλο να σουτάρει χαμηλά με το Πριβραχιόνιο στο χέρι να κάνει το 3-2 και να φύγουν οι γκρίνιες που περιγράφει ο Δημήτρης προηγουμένως. Ωραίο γκολ για τον Βιτόλο, ο οποίος... Μια πορεία ο Βιτόλο, ναι. Και πόσα γκολ έχει βάλει φέτος. Έχει ξανασκοράρει τόσα γκολ σε μια σεζόν. Τόσα γκολ σε μια σεζόν. Όχι. Όχι. Καταρχήν έχει σκοράρει μόνο από πέναλτι ο Βιτόλο. Γενικώ στην καριέρα. Και με την Άγκη έχει βάλει γκολ και σε άλλο μάτς δεν έχει βάλει. Και με τον Μπάουκ είχε βάλει. Δεν πρέπει να είναι ρεκόρ για τον Βιτόλο φέτος. Λοιπόν, αφού έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, να δούμε και τα γκολ. Το γκολ της ΑΕΚ δεν έχουμε δείξει ακόμη. Το έχουμε δείξει του Γιαννούλη. Το δείξαμε, ναι. Ωραία. Να δείξουμε και τα γκολ του... Καλά θα ήταν, αλλά... Ναι, ναι. Να δείξουμε και τα γκολ του Ολυμπιακού. Να δούμε γενικώς. Ναι, τα γκολ της αγωνιστικής. Της τελευταίας αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και μένουν τα παιχνίδια του κυπέλου, επιτελικός. Ναι, ο τελικός. Και τα play-off, εδώ είναι στο 12 κλασικό γκολ Μήτρογλου, ο οποίος έχει την ικανότητα να υποδέχεται την μπάλα με τρόπο που συνιστά κοντρόλ και τρίπλα μαζί. Στη συγκεκριμένη φάση μπορεί να μην είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά είναι δείγμα της πάρα πολύ καλής αίσθησης που έχει στο πώς μπορεί με ένα κούμπιμα να λεωθεί. Βλέπετε πώς καταφέρνει να κάνει τους παίκτες του Πανιωνίου να τρακάρουν, να έρθει μπάλα μπροστά του πάρα πολύ ψύχραμα νάτος. Είναι κοντρόλ και τρίπλα μαζί και χώρος. Απέναντι γωνία για το 1-0, πολύ ωραίο γκολ για τον Μήτρογλου. Στο 20 θα έρθει. Το γκολ του Πανιωνίου θα γίνει σέντρα από αριστερά. Θα φτάσει η μπάλα έξω από την περιοχή στον Σάμαρη, ο οποίος σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αποδείξει ότι έχει καλά πόδια και σε στημένες φάσεις, αλλά και ερχόμενος από πίσω και με τα δύο πόδια. Μάλιστα, κάτι που νομίζω ότι τον καθιστά ξεχωριστό όσον αφορά τους μέσους που έχουμε βγάλει στο συγκεκριμένο στο πρωτάθλημα μας. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, πολύ συχνά ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν με τον ίδιο εξίσου καλά το αριστερό και το δεξί. Γκολ για τον Σάμαρη, ο οποίος μπορεί να μην ξεκίνησε τη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, έχει προβλήματα και με τον Ελευθερόπουλο και με τους οργανωμένους εκείνη την περίοδο. Αλλά στο δεύτερο μισό της σεζόν που αγωνίζεται έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και εδώ στο 72 αγκαλιά ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τον Ιμπαγάσα. Ο Παπαδόπουλος που μπορεί να μην έχει ακόμα τα στάνταρ της απόδοσης που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά το σκοράρισμα το έχει. Αυτό δεν το έχει χάσει.
Και νομίζω ότι είναι και ταιριαστό κάπως για τον Ολυμπιακό ότι το νικητήριο γκολ στο τελευταίο μάτς της σεζόν, που βέβαια δεν έκρινε τον τίτλο, απλά ήταν το μάτς της φιέστας, ήρθε από στημένη φάση. Διότι κακά τα ψέματα, αυτό είδαμε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο φέτος από τον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο. Και είναι ταιριαστό το γεγονός ότι πάλι ήρθε μία νίκη με αυτόν τον τρόπο, μία κεφαλιά από στημένη φάση. Ποιο γκολ θα δούμε, ποιο θα τραγικό, θα τραγικό. Ναι. Στη Θράκη, στο Παθραγικός, ο οποίος ήθελε την νίκη με την Κέρκυρα. Αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Θράκης το δύσκολο το είχε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική, όταν έμεινε όρθια στο ΟΑΚΑ και υποδέχτηκε την υποβιβασμένη Κέρκυρα. Θα γίνει σέντρα από το πλάι, από τον Μπακαρά. Ο Τζάνης με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 1-0 στο 37. Να η σέντρα από το πλάι, θα κάνει την κεφαλιά. Θα αποκρούσει ο θεματοφύλακας και στη δεύτερη επαφή με την μπάλα ο Τζάνης θα κάνει το 1-0 για τον Παθραγικό, που και αυτός με ταιριαστό τρόπο στο 83 θα βρει το δεύτερο γκολ με ένα σόρο του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Το λέω ταιριαστό διότι ο Παπαδόπουλος όχι ότι δεν πήρε βοήθεια από τους υπόλοιπους, αλλά είναι νομίζω το πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε η φετινή προσπάθεια του Παθραγικού να μείνει στην κατηγορία, να μείνει στην κατηγορία με τρόπο που τον άξιζε 100%. Και έτσι είναι ταιριαστό στο τελευταίο παιχνίδι. Βρήκε γκολ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τελευταία αγωνιστική. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έφτασε τα 10 γκολ και νομίζω ότι είναι από τα πρόσωπα τα οποία αξίζει να θυμάται κανείς από τη φετινή σεζόν της Super League. Στο 88, τελευταίο γκολ για την Κέρκυρα με τον Κυβελίδη, ο οποίος θα φύγει στην κόντρα, θα αλλάξει πάρα πολλές φορές κατεύθυνση, θα τελειώσει ωραία τη φάση για να γίνει το 2-1 και την Κέρκυρα, η οποία από την επόμενη αγωνιστική θα αγωνίζεται στη Football League. Ωραία. Και με αυτά τα 10 γκολ τη συνεισφορά του να είναι σοβαρή υποθήκη για να επιστρέψει εκεί που θα ήθελε, έτσι, σε συνθήκες πρωταθλητισμού, ευρωπαϊκής συμμετοχής και όλα αυτά για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τα λες για τον Παναθηναϊκό ή τα λες γενικά? Γιατί η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι πάντα εγώ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να είναι και ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι και ο Αστέρας Τρίπολης, θα μπορούσε να είναι και ο Ατρόμητος. Έχεις ρεπορτάζ τώρα γιατί δεν θα μας πεις. Δεν έχω ρεπορτάζ. Για τον Ατρόμητο, ας πούμε, ξέραμε ότι είχαν γίνει προσπάθειες στο πολύ προσφατό παρελθόν για να επιστρέψει, όταν ήταν στα τελειώματα του συμβολαίου του με τη Θέλτα. Ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε αυτό το πράγμα ήταν γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ και ο ίδιος να πάρει την Ελευθέρα στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεκινάμε από την αρχή και υπάρχει όλος ο διαθέσιμος χρόνος να συζητήσει και να διαβουλευτεί διαφορετικά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα. Πριν πάμε στα επόμενα, να επιθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας, Θέμη. Ναι, βεβαίως. Έχουμε την εκπομπή μας που στέλνει τον κόσμο για μπάλα στα TGI Fridays για 4 μοναδικές βραβιές. Ο κόσμος, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του Super Bowl, βάζει το όνομά του στην λίστα να διεκδικήσει ένα από τα 4 γεύματα αξίας 60 ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος μπει και τσεκάρει τη λίστα με τα TGI Fridays καταστήματα μπορεί να διαλέξει από τώρα σε ποιο από αυτά θα πάει, σε περίπτωση που είναι αυτός ο νικητής του γεύματος αξίας 60 ευρώ. 60 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο υποβασμός της ΑΕΚ αποδίδει δικαιοσύνη, είναι ένας φίλος μας. Αγωνιστικά μιλώντας. Ναι, αγωνιστικά. Γι' αυτό ξεκίνησα και την εκπομπή έτσι, Θέμη, γιατί εμείς και στην αρχή, όταν είχαμε ξεκινήσει τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, αυτή την εκπομπή, είχαμε πει αγωνιστικά βάσει ρόστερ ότι η ΑΕΚ μπορεί να κινδυνεύσει να πέσει κατηγορία. Σχολείο. Ναι. Εντάξει, η εικόνα της σε πολλά μάτς ήταν προβληματική. Εγώ είδα και χειρότερες ομάδες από την ΑΕΚ. Τώρα να μην επαναλαμβανόμαστε, κάποια μάτς είναι πάρα πολύ περίεργα. Κάποιες ομάδες για μένα δεν έπρεπε να πάρουν κάποια μάτς. Τα πήραν είτε λόγω διαιτησίας, που η ΑΕΚ στερήθηκε καλών διαιτησίων σε αρκετά μάτς, είτε λόγω ότι κάποιες άλλες ομάδες που ήταν πολύ καλύτερες, εντός εισαγωγικών, εμφάνισαν το κακό πρόσωπό τους. Για μένα, εν γνώση τους. Λοιπόν, δεν είδαμε τον ίδιο Ατρόμητο στο μάτς με τον Άρη, αυτό που είδαμε σήμερα με την ΑΕΚ. Ξέχωρα από αυτό, σαφώς και η ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την παραμονή της. Απλώς και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει. Απλώς και η ΑΕΚ έκανε τη μέρα της και τη ζωή της ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν βρήκε πρωταγωνιστές. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη, τελειώνει τη σεζόν με τον Αγκάνθο στα 9 γκολ. Συμφωνώ ότι. Και με τον Τάτο έχει κάνει καλό πρωτάθλημα. Με τον Τάτο που τον βρήκε στη συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να βρει κάποιου πρωταγωνιστές. Θυμάσαι τι λέγαμε ότι όταν βρήκε τον Μετρόπουλο, όταν αναδείχθηκε σε ηγέτη ο Γκερέιρο. Αν είχε διατηρήσει αυτό το μέλλον. Μόνο και όχι σταθερά. Δηλαδή κάποια περίοδο ήταν ο Φούντας, έβαλε 4 γκολ. Κάποια περίοδο ήταν ο Σταματής που ήταν το πουθενά και έβαλε 3 γκολ. Κάποια περίοδο ο Πετρόπουλος που σκόραρε στα 3 πρώτα μάτς που έπαιξε. Όντως δεν είχε βγάλει έναν
πρωταγωνιστή, έναν άνθρωπο που θα την έπαιρνε από το χεράκι να την οδηγήσει. Κάποια εποχή και κάποια περίοδο σημαντική ήταν ο Γκερέιρο. Και με γκολ και με ασίστ. Παρέμεινε ο Κορδέρο για κάποιο λόγο. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε ένα σταθερό άξονα. Ένα σημείο αναφορά σταθερό δεν είχε. Θα πω και κάτι άλλο όμως πολύ εξίσου ας πούμε σημαντικό. Γιατί είχε και αυτοκτονικές τάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, η ΑΕΚ φέτος έχει έναν από τους χειρότερους θεματοφύλακες στην κατηγορία. Σε αυτή την κατάσταση που θέλει να σωθεί, εγώ θα το πω γιατί αυτό έβλεπα. Εγώ το διαπίστωσα τον αγώνα με τον αγώνα και επιμένω γι' αυτό. Είδαμε τον Αραματή σε δύο μάτσες και καταλάβαμε πόση διαφορά έχει ένας θεματοφύλακας που ξέρει να βγαίνει και να παίζει γρήγορα από ένα που περιμένει πάντα στην εστία του. Ο θεματοφύλακας σε μια ομάδα που προσπαθεί να σωθεί παίζει παιδιά το 50%. Αν δεν παίζει το 50, παίζει το 30, το 40. Εδώ η ΑΕΚ έχει χάσει βαθμούς από ολέθρια λάθη. Έχει χάσει βαθμούς από λάθη και των αμυντικών, αλλά και λάθη ενός θεματοφύλακα που είναι 34 χρονών και υποτίθεται ότι γύρω από αυτόν χτίζεις την άμυνά σου και προσπαθείς μέσα από την ασφάλεια που δίνει αυτός να κρατήσεις τις ισορροπίες. Κάνει τη χειρότερη του χρονιά στην επαγγελματική καριέρα, το λέει και ο ίδιος νομίζω σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Δεν φταίει εκείνος που αποδίδει έτσι, αυτό μπορεί, αυτό αποδίδει. Το θέμα είναι ότι έχει ένα προπονητή που τον βλέπει σε κατεξακολούθηση αγώνες και δεν τον αλλάζει. Δύο προπονητές. Όχι, με τον Βλάχο έπαιζε ο Αραμπατζής. Πώς. Έχει παίξει και ο ξεκίνησε, έκανε τις δύο γκάφες, τον έβγαλε, έπαιξε μέχρι το μάτς με την Τούμπα ο Ραμπατζής που δέχεται ένα γκολ από τον Αθανασιάδη, αν θυμάστε, το οποίο δεν πιάνεται. Mm-hmm. Έρχεται ο Λίνο, το βγάζει επειδή όπως του είπε του ιδίου του Ραμπατζή, έχω αυτό το feeling, αυτή είναι η δικαιολογία. Και το feeling μας οδήγησε εδώ. Είχαμε το χειρότερο τραυματοφύλακα για μένα στο πρωτάθλημα. Το λέω δηλαδή εν γνώση των όσων λέω. Από αυτά που είδα από όλες τις ομάδες, σε απόδοση δεν υπήρχε χειρότερο τραυματοφύλακα. Μάλιστα. Τι έχουμε κρεμότητα από γκολ. Έχουμε. Πάμε... Να πούμε ότι τα προβλήματα που υπήρχαν ναι. σχετικά με το διορθώθηκαν, ναι. διορθώθηκαν και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε. Ελπίζουμε προτείνω λοιπόν να δούμε όλα τα γκολ, να έχουμε την εικόνα όλη τη 30η αγωνιστική και μετά να συνεχίσουμε με τα σχόλιά μα και από τον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Κριτή. Να επιστρέψουμε στο Φάληρο από το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ όσον αφορά στο ρεπορτάζ εκεί, δηλαδή στο Περιστέρι. Έχουν κλείσει τα φώτα και οι κάμερες. Ο Βαγγέλης Κατσαρίτης και ο Γιάννης Τάλας θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί, αλλά δεν υπάρχει και τίποτα ιδιαίτερο. Συνεπώς, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα γκολ της 30ης αγωνιστικής και να επιστρέψουμε με σχόλιο ρεπορτάζ, αλλά κυρίως με τα μηνύματα τα δικά σας από το live blog του Sport24.gr και του Kontra.gr. Πού πάμε, Θέμη? Θα δούμε. Έχουμε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που κέρδισε 2-0. Έχουμε να δούμε τα γκολ του Γεωργιάδη και του Κατσουράνη στο δεύτερο. Μίχρονος ένα παιχνίδι το οποίο είχε το δικό του ενδιαφέρον. Το λέω για την τελική βαθμολογία με την οποία μπαίνουν οι ομάδες στα play-off. Εδώ είναι στο 68 η προσπάθεια από δεξιά. Στην φάση θα μπει ο Γεωργιάδης, ο οποίος σκόραρε. Είναι καλό νέο για τον ΠΑΟΚ το ότι σκόραρε ο Γεωργιάδης. Πέρυσι ξεπετάχθηκε, είχε τις στιγμές του, σκόραρε στο White Hart Lane. Αλλά φέτος η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια σεζόν στην οποία δεν έδωσε απολύτως τίποτα. Ήταν τραυματίας, για αρκετό διάστημα ντεφορμέ, εκτός πλάνων αυτό το γκολ. Νομίζω ότι είναι καλό νέο για τον ίδιο και ίσως και για τον ΠΑΟΚ που κάπως θα το χρειαστεί στα play-off. Και στο 80 ένας Κατσουράνης που δεν ξέρω πόσοι περίμεναν από τον το διεθνή μέσω τέτοια ενέργεια να ανοίγει την μπάλα, να προσπερνάει τον παίκτη του ΠΑΣ στο σπίτι, να βγαίνει φάτσα με τον Φεγκρούς, να πλασάρει, σήκωσε τη φανέλα του, είδαμε το Τσίλιας είναι το όνομα του γιού του. Έτσι όπως το είδα, μου φάνηκε δέλας και λέω ότι είστε μήνυμα στο κολλητό. Καλό, καλό. Γιατί είναι καλό. Υπάρχει... Ό,τι και να είδε, ας δικαιολογήσει. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον κύριο Δόνη. Ας επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Πετρώτο. Θα ηρεμήσει λίγο, να κάνουμε μια εκπομπή. Μα κάθε εβδομάδα επεισόδιο γίνεται. Μα είναι δυνατόν. Μεταξύ Δόνη και οπαδών. Υπάρχει έτσι μια... Πάλι δεν είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα. Γίνεται γενικότερα τέτοια πράγματα στο μεταδόνιμο και τους οπαδούς. Υπάρχει αυτή η κόντρα που δεν έχει αποδείξει. Να το επιτρέψεις να πω με τους οπαδούς ο Δόνης. Ο Δόνης δεν κάνει κάτι. Ναι. Δηλαδή ο Δόνης είναι ο προπονητής της ομάδας. Εντάξει. Δεν κάνει κάτι. Αυτοί έχουν αποφασίσει μάλλον κάποιοι να τον βρίζουν, να τον προφυλακίζουν και να τον περιμένουν μετά από κάποιον. Νομίζω ότι δεν κάνει κάτι είναι αυτό που τους οδηγεί στο να. Όχι, θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν κάνει κάτι. Δεν τα έχει βάλει με κανέναν. Είναι μια σχέση τα περίεργη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Κώστα Πετρωτό να μας πει για αυτή την ιστορία. Πάμε. Πάμε στον Κώστα Πετρωτό. Κώστα, τι κάνεις. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να είναι δεύτερος και πάλι να έχει κάποια προβλήματα, κάποιες εντάξεις. Ναι. Οι οποίες απασχόλησαν και τη συνέντευξη που απασχόλησαν και ένα τέτα τέτ του Σαββίδη με το Δόνη. Να πούμε καταρχήν τι έγινε.
αποχωρώντας οι δύο ομάδες από το γήπεδο, αποχωρώντας ο Γιώργος Δόνης, τα άκουσε και τα άκουσε όπως ο ίδιος είπε αργότερα να βρίζουν τη μάνα του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ένταση, είπε πέσει και στην αντίληψη του Ιβάν Σαβέντη. Γιατί, γιατί Κώστα, έγινε κάτι, κάποιο επίσης. Συμβαίνει συνέχεια. Αυτό ακριβώς. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή. Σήμερα. Εντάξει, κοίταξε, έχει ξεκινήσει αυτό σε έντονο βαθμό την ώρα που έφυγε ο Γκαρσία. Είναι δεδομένο. Και συμβαίνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Βέβαια, η εικόνα δεν ήταν καλή του ΠΑΟΚ σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έτσι που σκύλησε το μάτι στο δεύτερο, με τον ΠΑΟΚ νωρίς σχετικά να πετυχαίνει τα δύο τέρματα, δεν προμήνει κάτι τέτοιο. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πλέον για κάποιους ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Δόνη και έχει μονίμως αυτή την συνήθεια που έγινε λατρεία ο Σιβοδόνης, γιατί είπε χαρακτηριστική ατάκα στην συνέντευξη τύπου, η συνέπεια αυτή έχει γίνει λατρεία, χάνουμε, κερδίζουμε, κάποιοι εξακολουθούν να βρίζουν τη μάνα μου και εγώ πρέπει να μάθω να βιώνω με αυτό. Αυτό είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα σήμερα είδε και τη μητέρα του και τον πατέρα του να έρχονται στο γήπεδο, αποχώρησε μαζί τους από τα αποδυτήρια και μάλιστα για να φύγει προληπτικά έγινε ένας ολόκληρος αντεπερισπασμός, μπήκανε μπροστά άνδρες, τον δεξιά μπήκε ο γυμναστής του, ο Γρηγόρης ο Γεωργίτσας, έτσι ώστε να μην φαίνεται ο Δόνης βγαίνοντας από τα αποδυτήρια, για να μην γίνει κανένα συμβάν σαν αυτά που έχουν συμβεί 2-3 φορές το τελευταίο, τις τελευταίες εβδομάδες. Νωρίτερα όμως μέσα στα αποδυτήρια είχε την ευκαιρία, είχε τη δυνατότητα να μιλήσει τέτα-τέτ με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αντιλήφθηκε αυτή την ιστορία και είπε στον Γιώργο Δόνη ότι σε στηρίζω, θα επιληφθώ προσωπικά του θέματος και θα το λύσουμε. Δεν πρόκειται να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο τον ενόχλησε και είναι λογικό να τον ενοχλεί, διότι ανεξάρτητα αν κάποιος συμπαθεί ή όχι στον Στρογδόνη, νομίζω ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά τον ΠΑΟΚ να ευρίζεται ο προπονητής. Πάνω απ' όλα πρέπει να σέβονται και το θεσμό του προπονητή κάποιοι, ανεξάρτητα αν θεωρούν ότι είναι καλός ή όχι για τον κέφαλο. Κώστα, είναι έτοιμος για ρήξη ο Σαββίδη, το θεωρείς έτοιμο να το κάνει, θα μπορούσε να το κάνει? Κοίταξε να δεις, ο Σαββίδης στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα άνοιγμα στους οργανωμένους, παρότι ήταν λίγο πιο σκληρός στο ξεκίνημα και μάλιστα είχε ζητήσει από τους συνδέσμους να παίρνουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχει ορίσει τηλέφωνο, να δίνουν τα στοιχεία τους, να λένε πού είναι τα γραφεία τους, προκειμένου να υπάρξει μια καταγραφή των συνδέσμων οι οποίοι λειτουργούν, να υπάρχει τέλος πάντων μια συνεννόηση με τους οργανωμένους και να μπορέσουν να βρουν ένα κώδικα επικοινωνίας. Προφανώς θέλω να πιστεύω, με βάση από αυτά που αντιλαμβάνομαι το τελευταίο διάστημα, ότι ο Σαββίδης θα επιδιώξει μέσα από δύο στελέχη που έχει στην ΠΑΕ για την επαφή του με τους οπαδούς, τον Παναγιώτη Μπικελίδη και τον Σπύρο τον Μελιορίδη, να περάσει το μήνυμά του και να τους πει ότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει και μια συνάντηση του ίδιου του Σαββίδη προσωπικά με τους οργανωμένους. Είναι κάτι που μέχρι τώρα δεν επιδιώκεται από την πλευρά της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν μετά από αυτό το συμβάν επιδιώξει να έχει και μια συνομιλία ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Κώστα, είσαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και ξέρεις και πράγματα και καταστάσεις και από την ομάδα αλλά και πώς συμπεριφέρονται οι οπαδοί στην Θεσσαλονίκη, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, όλων των ομάδων. Πιστεύεις, όσο και να είναι έτοιμος ο Ιβάν Σαββίδης να έρθει σε ρήξεις, όσο και να πιστεύει ότι είναι το απόλυτο αφεντικό, αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά? Όχι, σαφώς και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κοίταξε, ο Σαββίδης έδειξε προθέσεις με το θέμα του Γκαρσία, έτσι. Διότι ο Γκαρσία ήταν το πλέον λαοφιλές πρόσωπο, πήγε κόντρα σε αυτό που πίστευε ο κόσμος, τον άφησε να αποχωρήσει, ενώ θα μπορούσε ή περίμενε ο κόσμος τέλος πάντων ότι θα έκανε μια κίνηση ο Σαββίδης για να το κρατήσει. Δεν έγινε αυτό, έγινε βέβαια με την έννοια ότι του είπε αν θέλεις εκτός ποδοσφαιρικής ομάδας, εκτός δηλαδή αγωνιστικού τμήματος, μπορείς να πάρεις ένα πόστο, αλλά ποδοσφαιριστής που ήθελε ο Σαββίδης, ο Γκαρσία να παραμείνει, δεν το έκανε το χατήρι ο Σαββίδης. Πιστεύω ότι έχει τη διάθεση ο Σαββίδης να τα λύσει όλα αυτά τα θέματα. Μα με το Δόνη, συγγνώμη Κώστα, με το Δόνη μόνο ένα πράγμα μπορεί να κάνει τώρα και πριν τον τελικό του κυπέλου, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, να πει και να ανανεώσει το συμβόλαιο του Δόνη για άλλα 2-3 χρόνια και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα οι οπαδοί. Ναι, να... αυτό όμως τώρα αυτό έχει να κάνει αυτό με το μάλλον δεν γίνεται. Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια με το αν ο ίδιος πιστεύει ότι είναι ο Δόνης κατάλληλος. Γι' αυτό σου λέω. Θα με σημειώσει άλλη παράμετρο εδώ. Γι' αυτό σου λέω. Είναι πολλές. Ναι, αν θέλει να συνεχίσει με το Δόνη του χρόνου και αν θέλει να βάλει και τέλος σε αυτή την αντιπαράθεση. Γιατί το για να λέει στηρίζω τον προπονητή στα αποδυτήρια δεν λέει τίποτα. Ναι, κοίταξε να δεις. Παντελή, νομίζω ότι το λάθος εδώ έχει γίνει από τη διοίκηση. Ενδεχομένως ο Σαββίδης να μην είχε αντιληφθεί
τη σοβαρότητα του όλου θέματος. Θεωρώ ότι έπρεπε να αντιδράσει λίγο πιο έντονα η ΠΑΕ από τα πρώτα κρούσματα σε βάρος του Δόνη και ειδικά μετά από εκείνο το ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Δόνης πολλές φορές βρέθηκε εκτεθειμένος. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι έφτασε να φεύγει από προπόνηση της ομάδας με αυτοκίνητο του πρώτου, τέλος πάντων, ανθρώπου στην ασφάλεια του ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά από τη διοίκηση, να μιλήσει με οργανωμένους οπαδούς και να τους πει: παιδιά, γιατί χτυπάει τον προπονητή? Είναι μια απόφαση της διοίκησης. Κανείς δεν το στήριξε τότε. Τώρα έρχεται ο Σαββίδης και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Πιστεύω ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί λύση για να βγει η σεζόν ομαλά, ειδικά μάλιστα σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Τρίπολη. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ βάρη το πλήγμα και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο Δόνης να συνεχίσει να κουτσάρει την ομάδα. Είναι σίγουρα ένα σοβαρό θέμα και μένει να δούμε τι έχει στο μυαλό του Σαββίδης. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι από τώρα και μέχρι το τέλος της χρονιάς, να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Κώστα, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Θυμίζεις, σε παρακαλώ, πότε και πώς έγινε ακριβώς σήμερα το περιστατικό της αποδοκιμασίας? Το περιστατικό έγινε στο τέλος του αγώνα. Δεν ξέρω αν το κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες. Ναι. Την ώρα που αποχωρούσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, άκουσε κάποιους κυρίως επίσημα να τον βρίζουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μιλάμε τόση ώρα για οργανωμένους. Το να δέχεται αποδοκιμασίες από μια κεντρική θύρα και από την θύρα των επισήμων, ενδεχομένως να μην είναι άνθρωποι οργανωμένοι σε συνδέσμους ή οτιδήποτε άλλο. Και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να ελεγχθούν όλοι αυτοί. Διότι, εν πάση περιπτώσει, κάνεις μια κουβέντα με τους οργανωμένους και καταλήγεις ότι, παιδιά, βάλτε πλάτη, μην δημιουργούμε θέματα από εκεί που δεν υπάρχουν κτλ. Αν όμως αυτά γίνονται και από άλλους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε κάποιες παρασκευιάτικες συσκέψεις ή σε κάποιες κουβέντες, μας φώναξε ο πρόεδρος να πάμε να μιλήσουμε ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο εύκολα ελέγξιμο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικά η ένταση σε βάρος του Δόνη ξεκινά από συνθήματα των οργανωμένων. Να σου πω μόνο ένα τελευταίο κρούσμα. Και πριν το μάτς με την Τρίπολη, ακούστηκε από πέταλο της Τούμπας, όταν γινόταν η ανάγνωση των ονομάτων της ενδεκάδας του ΠΑΟ και του προπονητή, έντονες αποδοκιμασίες σε βάρος του Δόνη και μάλιστα στο τέλος, όταν ήταν το μάτς το 1-1, αυτό λίγοι το αντιλήφθηκαν. Ήταν έτοιμη θύρα 4 και ξεκινήσει να φωνάζει σύνθημα υπέρ του Πάμπλο Γκαρσία. Και το διέκοψε το σύνθημα το γκολ με το στήθος που πέτυχε ο Σαλπικίδης. Υπάρχει δηλαδή σοβαρότατο θέμα, κυρίως από τους οργανωμένους, και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι οι οποίοι υπάρχουν στα επίσημα. Εγώ ανέφερα το παράδειγμα των οργανωμένων γιατί δείχνει τη διάθεση του Σαββίδη να προσπαθήσει να το λύσει με επικοινωνία. Προφανώς το ίδιο θα κάνει και με ανθρώπους στα επίσημα, γιατί έχει τους ανθρώπους η ΠΑΟΚ να επικοινωνεί και με έτσι επώνυμους παοξίδες που έρχονται στα επίσημα. Το βέβαιο είναι, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να πάει έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είναι δυνατό ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πηγαίνει στον πάγκο και να μην έχει την ηρεμία να κουτσάρει την ομάδα. Αυτό που πιστεύω ότι είναι ο ίδιος σωστό. Ναι, σωστό. Θα μας πεις κάτι για το παιχνίδι? Γιατί σε μια αγωνιστική που τα παιχνίδια είναι ταυτόχρονα, είδαμε στα στιγμή ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τον ΠΑΣ. Είδαμε τα γκολ στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γεωργιάδης γενικά πώς ήταν? Ο Γεωργιάδης, εντάξει, ο Γεωργιάδης δεν φάνηκε πολύ, φάνηκε μόνο στη φάση του γκολ, η αλήθεια είναι. Αυτό που είναι το βασικό θέμα συζήτησης, Θέμη, για το μάτς είναι η πρόθεση του Κατσουράνη. Νομίζω ότι βάζει τον Δόνη πάλι σε μια διαδικασία να σκεφτεί αν πρέπει να τον έχει στα στόπερ, αν πρέπει να τον προωθήσει στα χαφ. Προσωπικά το ρώτησα γιατί αυτό που έκανε σήμερα και το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια δεν το επιχείρησε και την Τετάρτη κόντρα στον Αστέρα, ενώ το μάτς είχε μια πανομοιότυπη εξέλιξη κάποια στιγμή με το 1-1 την ισοφάρηση του Αστέρα. Δεν απάντησε, είπε ότι είναι κάποια πράγματα που αφορούν στο ρόστερ της ομάδας και δεν μου επέτρεψαν να το κάνω. Αλλά νομίζω ότι το βασικό όνομα που συζητιέται εδώ στην Τούμπα είναι ο Κατσουράνης. Και αν πρέπει να παίζει στόπερ ή αν πρέπει να παίζει στα χαφ, με δεδομένο ότι κακά τα ψήματα ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο χαφ με την ποιότητα και την προσωπικότητα του Κατσουράνη. Δηλαδή είδαμε με το που ανέβηκε ο διεθνής μέσος, άλλαξε ουσιαστικά η εικόνα του ΠΑΟΚ. Είδαμε δύο-τρεις φάσεις. Δεν έχει και στόπερ. Είδαμε δική του ατομική ενέργεια, είδαμε κάτι από τον ΠΑΟΚ. Πρώτο μήχρονο ήταν, όπως είπε και ο Δόνης, ομάδα που κουράστηκα και εγώ να τη βλέπω. Το θέμα είναι ότι δεν έχει και στόπερ ο ΠΑΟΚ, που να μπορεί με ευκολία ο Δόνης να πει: OK, θα παίξει αυτό στην άμυνα. Οπότε ο Κατσουράνης να έρθει στο κέντρο. Είναι
Το θέμα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, θέμα είναι τι κάνει στην Τρίπολη. Ναι. Τον κρατάει πίσω, επειδή ο ΠΑΟΚ λογικά θα παίξει πιο κλειστά και θα αναζητήσει την αντεπίθεση, άρα το μάτς θα είναι λίγο πιο εύκολο για να βγάλει ευκαιρίες, αφού η Τρίπολη θα πρέπει να ανοιχτεί, ή να τον ανεβάσει στην αρχή στα χαφ, να ψάξει από νωρίς τον γκολ και στη συνέχεια να τον τραβήξει πίσω. Ό,τι και να κάνει, πάντως αυτοί που έχουν αποφασίσει να τον βρίζουν, θα τον βρίζουν. Οπότε ναι, είναι, δεν είναι υπάρχει. Από αυτά που καταλαβαίνω, από αυτά που διαβάζω στα social media κτλ., υπάρχουν κάποιοι που για το Δόνι μπορούν να του δώσουν ευθύνη για τα πάντα. Ναι, βρέχει, και είναι το θέμα με τον Γκαρσία. Ναι. Από την ώρα που έφυγε ο Γκαρσία, που το χρεώθηκε ο Δόνι για μένα λάθος. Συμφωνώ. Και ήταν ένα λάθος του Δόνι, γιατί βγήκε αυτός μπροστά, ενώ πρέπει να βγει η διοίκηση. Συμφωνώ. Και ήταν απόφαση της διοίκησης αυτό που έγινε. Και τον Γκαρσία, ο οποίος δεν δέχτηκε να μείνει. Κράτα για κάποιους. Mm-hmm. Δηλαδή, κινδυνεύει ο Δόνις να πάρει το κύπλο και να βρίζει, ας πούμε, να μην πάρει καθόλου μπόνους επιτυχίας, ας πούμε. Κώστα, επειδή αυτό είναι το θέμα του ΠΑΟΚ και αυτό είναι το παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, για πολλούς λόγους, τα λέγαμε προηγουμένως και με τον Παντελή Διαμαντόπουλο που ήταν στο Φάληρο, γιατί αυτό το παιχνίδι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι για την κατάκτηση του κυπέλλου. Καλά, κάτσε να πέρασε την Τρίπολη πρώτα. Ναι, όχι, αυτό λέω. Ναι, μα γι' αυτό γίνεται και συζήτηση από τώρα για την Τρίπολη, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ναι, και αγωνιστικά. Πιστεύεις όμως ότι, επειδή είπαμε για τον Δόνι, ότι ο Σαββίδης θα αφήσει τον τελικό κυπέλλου ή τον αποκλεισμό, γιατί το είπες προηγουμένως, από τον Αστέρα Τρίπολης και μετά θα ληφθούν οι αποφάσεις όσον αφορά στο μέλλον του προπονητή, ή έχει πει στον προπονητή από τώρα ότι συνεχίζουμε και του χρόνου ό,τι και να γίνει? Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα αυτό. Τη στιγμή μάλιστα που ο Δόνης βγαίνει εφθαρσός στη συνέντευξη τύπου και λέει ότι το τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ στα play-off θα κρυφθεί εν πωλής και το τι θα κάνει με το κύπελλο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ένας αποκλεισμός στο κύπελλο θα επηρεάσει πάρα πολύ ψυχολογικά τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σαββίδης έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ο βασικός στόχος της ομάδας, ότι θέλει το κύπελλο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το είπε και σήμερα μέσα στα αποδυτήρια, ότι πάμε για έναν τελικό στην Τρίπολη και ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΣ Γιάννα, δεν έχουμε καμία τύχη. Άρα είναι δεδομένο ότι μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις μια ενδεχόμενη αποτυχία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Κώστα, και αυτό και είναι τελικός, το είπε ο Σαββίδης ξεκάθαρα σήμερα. Μάλιστα. Σε αφήνουμε προς το παρόν. Δεν ξέρω αν συνεχίσει το ρεπορτάζ, μάλλον θα το συνεχίσει το ρεπορτάζ και επικοινωνούμε εκ νέου μαζί σου αν έχουμε αντιδράσεις για αυτό το επεισόδιο των οπαδών με τον Γιώργο Δόνη. Έγινε. Λοιπόν, να σε καλά. Πριν να αλλάξουμε θέμα. Ναι, να αλλάξουμε θέμα. Ένα μήνυμα που έχει έρθει για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το θέμα με τον Δόνη, λέει ένας φίλος, είναι ότι δεν έχουμε δει τίποτα να ασχοληθούμε. Ο πρόεδρος πληρώνει, η ομάδα παίζει μπάλα. Αντίπαλα σε play-off δεν έχουμε. Κύπελλο λαχταρίσαμε λίγο, αλλά έχουμε πλεονέκτημα. Άρης δεν υπάρχει, με το Σαλπικί δεν τα βρήκαμε. Τι έμεινε, ο Δόνης. Κάτι σαν το Μασάντο. Όχι μόνο πληρώνει ο πρόεδρος, αλλά στις προτεραιότητες που έχει βάλει, λέει: εγώ θέλω τον κύπελλο και προφανώς αδιαφορεί για αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ που υπό προϋποθέσεις μπορεί να του δώσει η δεύτερη θέση και μια πρόκριση στου ομίλου του Champions League. Όχι, αδιαφορεί, εντάξει, αλλά είναι ένα τελικό. Το λέμε συνέχεια βέβαια και με το Φέντερ. Αν προκύψει. Ναι, αν προκύψει του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ένα είναι κούπα που τη σηκώνει και το άλλο είναι κάποια χρήματα τα οποία επομένω θα βάλει στην τσέπη. Λοιπόν, για να σε αποδεσμεύσουμε, να βάλει την τελεία σου, το στίγμα σου, την πινελιά σου για τον φετινό Παναθηναϊκό. Ο τίτλος στον φετινό Παναθηναϊκό είναι έγκλημα και τιμωρία. Έγκλημα και τιμωρία όχι τόσο για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πρωταγωνιστήσει. Ούτως ή άλλως η κατάσταση δεν ήταν τέτοια που θα τον βοηθούσε να πετύχει κάτι πολύ καλύτερο. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν στα play-off και στα play-off εγώ πιστεύω θα ήταν αν δεν γινόταν αυτή η αντικατάσταση του Juan Ramón Rocha με τον Fabri. Mm-hmm. Δηλαδή η δεύτερη αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό όχι μόνο δεν ωφέλησε αλλά δημιούργησε και αυτό το μεγάλο βαθμολογικό χάσμα που κράτησε τον Παναθηναϊκό εκτός play-off. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι για μένα ενδεχόμενη συμμετοχή του στην Ευρώπη μόνο ως τιμωρία μπορώ να την κλάβω. Τιμωρία από τη μοίρα, τιμωρία από δεν ξέρω από ποιον. Πάντως ο Γιάννης Λαφούζος, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην τελευταία μεγάλη συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης είναι εφιαλτικό σενάριο. Εφιαλτικό σενάριο οικονομικά σίγουρα γιατί του στερεί 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά το τι θα γίνει οικονομικά θα το δούμε πολύ σύντομα πιστεύω. Έχουμε μπροστά μας μια γενική συνέλευση. Αυτή η Γενική Συνέλευση θα προκηρύξει ουσιαστικά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα είδαμε τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού με πολύ μεγάλο πανό να καλούν τους κύριους Βγενόπουλο και Πατέρα να παρουσιαστούν, να δώσουν τώρα το παρόν. Ναι. Χαρακτηριστικά έλεγε Ανδρέα Βγενόπουλο και Νικόλα Πατέρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 22 Απριλίου. Νομίζω ότι εκεί θα φανεί
το πού πάει ο Παναθηναϊκός. Γιατί το γεγονός ότι μέσα στο Γενάρη χρειάστηκε να διώξει 4-5 ποδοσφαιριστές και να ανοίξει ένα τεράστιο κύκλο διαπραγματεύσεων για μειώσεις συμβολέων, ψαλίδια κτλ. Έχει να κάνει με το ότι το καλοκαίρι, όταν θα έπρεπε να γίνουν αυτά εφόσον υπήρχε πρόβλημα, οι προβλέψεις για το εγχείρημα της Παναθηναϊκής Συμμαχίας ήταν πάρα πολύ διαφορετικές, ήταν υπερφύ αλλά αισιόδοξες, και όταν το πρόβλημα έγινε κατανοητό, εκεί κατά το Σεπτέμβρη, άρχισαν πλέον τα σενάρια και οι προβλέψεις και οι συζητήσεις για να μειωθεί το κόστος, ώστε να μην παρουσιαστεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε μέσα σ' άκρες, ο Παναθηναϊκός φέτος, παρότι χρειάστηκε να αποζημιώσει αρκετά συμβόλαια προκειμένου να τα διώξει. Δεν το πάνω, νομίζω. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Το βλέπουμε, το Βιονόπουλο και για τον πατέρα. Νομίζω ότι ουσιαστικά οικονομικά θα είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Αυτό που κουβαλά είναι τα χρέη των παλαιότερων ετών, τα οποία βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε ένα προγραμματισμό. Έχεις ετοιμάσει και δύο κάρτες για να δούμε ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Σε ρώτησα ποιοι είναι οι στόχοι του Παναθηναϊκού όσον αφορά στις μεταγραφές. Δεν μου απάντησες και καλά κανείς που απάντησες. Δεν σου απάντησε. Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Ναι. Υπάρχουν θέσεις. Εάν δεν έρθει ο προπονητής να βάλουν κάτω τα ονόματα, να δουν τις προτάσεις των μάνατζερ που θα γίνουν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης έχει 2,5-3 γεμάτους μήνες να κάνει επιτέλους ένα σωστό προγραμματισμό. Να δει πόσα λεφτά έχει. Για να δούμε τις κάρτες, ναι. Τι συμβόλαια μπορεί να κάνει και βεβαίως να κινηθεί σωστά με αυτούς που πρέπει να φύγουν. Γιατί από τις κάρτες αυτές θα δούμε ότι χρειάζεται ένας πολύ σωστός προγραμματισμός. Λοιπόν. Υπάρχει η πρώτη λίστα, η πρώτη στήλη που λέμε φεύγουν. Ναι. Εκεί είναι λοιπόν ο Νίκη Κάιπερ, ένας δανεικός πιτσιρικάς ο οποίος ήρθε, δεν ακούμπησε, θα φύγει. Είναι ο Σπύρος ο Φουρλάνος, ο οποίος θα συνεχίσει στην Μπριζ. Είναι η Μπρούνο Φορναρόλη, ο οποίος έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, αλλά συμβόλαιο 450.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό της επόμενης περίοδου και με τη συνεισφορά του Φορναρόλη δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να φύγει. Ζάνα Λεν Μπουσόγκ, Χουάν Τοτσέ, θα τους προταθούν μειώσεις, δεν θα δεχθούν, αποτελούν παρελθόν. Χουακίν Εσπάρθα, επίσης είναι με οψιόν ανανέωσης, δεν νομίζω θα ενεργοποιηθεί. Είναι ο Αμπέγια Κουίνση, 3 αγωνιστικές τώρα συνέχεια λόγω προκλητικής αδιαφορίας, είναι εκτός αποστολής στον αγώνα. Έρχεται τη Δευτέρα ο μάνατζερ του, ο Λίαμ Κάρπεντερ, θα γίνει άμεσα προσπάθεια να λυθεί αυτό το συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να προσδοκά ωφέλη από πώλησή του. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Είναι ο Βίκτορ Βιτόλο, του έχει προταθεί μείωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη συζήτησε με την ΠΑΕ, θα επισκεφτεί δικό του γιατρό στην Ισπανία για κάποιες ενοχλήσεις που έχει στο γόνατο και αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και βεβαίως η Μπραήμ Σισοκό, ο οποίος η Μπραήμ Σισοκό, πολύ θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Δεν νομίζω ότι η Βόλφσμπουργκ θα τον δώσει άλλη χρονιά ως δανεικό, ψάχνει κάπου να τον πουλήσει. Ποιοι μένουν? Αντρέ Πίντο, Γιώργος Αιταρίδης, Ζέκα, Σπυρόπουλος, Σο, Λαγός, Κοτσόλης, Ντίνας, Ταμπάκης, Αποστολόπουλος, Χουχούμης, Τριανταφυλόπουλος, Δόνης, Μπαρμπαρούσης, του οποίου ο δανεισμός από την Αλάνια θα γίνει μια προσπάθεια και νομίζω είναι εφικτό να ανανεωθεί. Στέργος Μαρίνος, ο οποίος επίσης θα πρέπει να υπογράψει συμβόλαιο και θα είναι σαφώς μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο. Και το στίχημα που λέγεται Λουτσιάνο Φιγκερόα, το οποίο δεν είναι πια στίχημα αγωνιστικό, αλλά είναι στίχημα κατά πόσον τώρα ο ποδοσφαιριστής θα θελήσει να παραμείνει για μία ακόμη χρονιά. Λεφτά. Και υπάρχει για τον Φιγκερόα, ναι. Θα είναι γύρω στις 250.000, αλλά με πολύ καλά πριν. Σε ατομικές πλέον επιδόσεις που έχουν να κάνουν με συμμετοχές, ναι. Με γκολ κτλ. Αλλά δεν είναι, μικρό συμβόλαιο. Μπορεί. Και υπάρχουν και οι τέσσερις. Γιατί βάζει μεταγραφές εκεί? Γιατί δεν θα δοθεί φυσικά έτσι, δεν θα ληφθεί το συμβόλαιο του Χάρη Μαυρία, του Ορέστη Καρνέζη, του Στέφανο Καπίνο. Mm-hmm. Είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους ο Παναθηναϊκός προσδοκά να έχει ωφέλη. Mm-hmm. Όπως επίσης ωφέλη θα μπορούσε να έχει και να μην λύσει απλά το συμβόλαιο αποζημιώνοντάς τον, από τον Μανουέλ Βελάσκες, ο οποίος επίσης έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Να βλέπουμε την κάρτα για να ρωτήσουμε κάποια πράγματα, ναι. Κυρίως αυτό που λέει μεταγραφές. Τι προσδοκά από αυτούς τους παίκτες ο Παναθηναϊκός να πάρει περίπου? Από τον Καρνέζη ή από τον Καπίνο ένα ποσό το οποίο θα είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Από τον Μαυρία έχει ήδη απορρίψει πρόταση της Juventus, 2 φορές μάλιστα, της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Νομίζω ότι συζητάει για πάνω από 3. Μάλιστα. Είναι το ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να ισοφαρίσει σχεδόν την απώλεια από την μη ευρωπαϊκή συμμετοχή, έτσι. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Σε άλλες περιπτώσεις, ξαναλέω,
είναι προτιμότερο να λυθεί το συμβόλαιο, όχι βεβαίως με τον τρόπο που λύθηκε το συμβόλαιο του Βίντρα ή του Χριστοδουλόπουλου κτλ. Είναι ο Αμπέγε Κουίνσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ποτέ δεν κατάλαβα γιατί επανήλθε στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός τον επανέφερε, ο ίδιος καλά έκανε και επανήλθε. Και ποδοσφαιριστές όπως ο Τοτσέ, ο Βιτόλο, ο Μουμσόγκ, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν, βρίσκουν συμβόλαια ανάλογα του συμβολέου που έχουν τώρα στον Παναθηναϊκό, στην Ισπανία, και ο Τοτσέ και ο Βιτόλο εύκολα. Και ο Μουμσόγκ νομίζω ότι μπορεί να βρει κάτι της λιγότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν αυτή τη δραστική μείωση την οποία ζητάει ο Παναθηναϊκός για να αντέξει την παρουσία τους για έναν ακόμη χρόνο. Με λίγα λόγια, στην εποχή Αλαφούζου, όχι μόνο έφυγαν πάρα πολύ, αλλά από αυτούς που ήρθαν δεν πρόκειται να μείνει στην Παναθηναϊκό σχεδόν κανένας. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πλήρης αποτυχία στο να φτιαχτεί κάτι πάνω στο οποίο θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός στο μέλλον. Μα ο τρόπος με τον οποίο λύθηκαν τα συμβόλαια του Ιανουαρίου και ο χρόνος τον οποίο προσπάθησαν να αναπληρώσουν αριθμητικά αυτούς που έφυγαν και όχι ποσοτικά, ποιοτικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν θα έφυγε κάποια παρακαταθήκη. Τότε μην παίρνανε κανέναν να μου επιτρέψει. Δηλαδή, α παίζανε πιτσιρικάδες. Όλη τη χρονιά ακούμε ότι θα παίξουν Έλληνες, θα παίξουν Έλληνες. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φέρουν ποδοσφαιριστές μόνο και μόνο για να τους φέρουν. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ένα από τα λάθη ήταν που έφυγε ο Ρότσα και ήρθε ο Φάμπρι. Γιατί ο Φάμπρι ερχόμενος θα έπρεπε να στηριχθεί σε ποδοσφαιριστές. Μήπως τελικά δεν ήταν λάθος λοιπόν, διότι έπρεπε να γίνει το άλλο. Μήπως τελικά δεν ήταν λάθος το να φύγει ο Ρότσα, αλλά ήταν επιλογή, διότι αν έμενε ο Ρότσα θα γινόταν το άλλο, ενώ έπρεπε να φύγει ο Ρότσα για να συνεχίσουμε να παίρνουμε παίκτες από ένα βαρέλα στο σπίτι του. Δεν νομίζω ότι μας είχε δώσει ο Ρότσα την εικόνα του ανθρώπου που ήρθε να βάλει μαζικά 5-6 πιτσιρικάδες γιατί του ζούσε 2-3 χρόνια και του ήξερε. Όχι, δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε το να συνεχίσει να παίρνει παίκτες από τον άνθρωπο ο οποίος έφερε το καλοκαίρι τους θεριστές του Παναθηναϊκού. Το ζητούμενο όμως ήταν να βάλει μέσα στην ομάδα δικούς του παίκτες, δηλαδή ο Πίντο. Έχει τριετές συμβόλαιο. Ο Βελάσκες έχει τριετές συμβόλαιο. Ναι. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι τους πήρε στυλ Κάιπερ, Σπάρθα, Καζιγιάμα κτλ. Όχι, προφανώς. Αυτούς λοιπόν έπρεπε να δει τώρα. Αυτούς, τον Τριανταφυλόπουλο, τον Αποστολόπουλο, τον Λαγό. Αυτούς έπρεπε να βάλει να δει. Ο Ρότσα λοιπόν έπαιζε με τον Βελάσκες και με τον Πίντο. Έγινε ολόκληρο θέμα γιατί επανέφερε τον Μπουμσόγκ σε φάση που συζητούσε τη λύση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Δεν έβαλε τον Τριανταφυλόπουλο αμέσως μέσα. Δεν έβαλε τον Αποστολόπουλο αμέσως μέσα, δεν έβαλε το Λαγό. Δηλαδή, δεν ήρθε ως άνθρωπος ο οποίος θα βάλει μαζικά. Ήταν ο στόχος της ευρωπαϊκής εξόδου. Αν έμενε ήταν ανοιχτός ακόμα τότε. Προφανώς, αν έμενε ο Ρότσα, θα συμφωνούσε στο να αποκριθούν τον Γενάρη οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, θα συμφωνούσε στο να πάει η ομάδα για δεύτερη φορά να πάρει παίκτης κατόπιν υποδείξεως κάποιου που την κατέστρεψε το καλοκαίρι. Θα συμφωνούσε στο να έρθει ένα Σπάρθα, ένα Σκάιπερ και όλα αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν το χειμώνα. Εγώ αφιβάλλω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής στον οποίο Γενάρη μήνα με τους στόχους ανοιχτούς και βέβαια δεν λέω στόχους ενώ την ευρωπαϊκή συμμετοχή θα τους στερούσαν 5 βασικά εργαλεία διεθνείς ποδοσφαιριστές και αυτός θα έλεγε δεν θέλω να μου πάρετε κανέναν. Και ο Ρότσα δεν ήταν σε θέση να προτείνει ποδοσφαιριστές που θα αντικαθιστούσαν αυτούς που έφυγαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κριτή και να τον ευχαριστήσουμε για όλη τη χρονιά για την παρουσία του και το ρεπορτάζ του, αλλά κυρίως το σχόλιο του για τον Παναθηναϊκό. Μια δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό που έληξε χωρίς να μπορέσει να προκριθεί στην Ευρώπη. Έληξε, να δούμε. Ναι, σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Τα είπες προηγουμένως. Σε ευχαριστούμε πολύ και από τη νέα χρονιά τώρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πλάνα από την φιέστα του Ολυμπιακού ή φωτογραφίες από τον Ολυμπιακό για να μιλήσουμε πάλι με τον Γιώργο Περπερίδη και στη θέση του Δημήτρη Κριτή να έρθει και ο Ηρακλής Τσίκινης και να μας πει για τις αφιζητούμενες φάσεις. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, αλλά πάντα υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που λέμε αφισβήτηση φάσεων. Πάμε στον Γιώργο Περπερίδη, στο Φάληρο. Γιώργο. Καλησπέρα από τον κύριο Καραϊσκάκη και πάλι. Τώρα σας ακούμε καλά. Ο Πάλας Μέγκερη μας μίλησε πριν λίγα λεπτά. Ναι. Μας είπε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εκείνον να βρίσκεται σε μια ομάδα που κατακτά τίτλους. Είναι περήφανος που ήταν παρόν στη κατάσταση του 400ου βαθμού στον Ολυμπιακό, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή για την ομάδα και του χρόνου θα έχει στη φανέλα του το τέταρτο αστέρι. Ναι. Ο Ούγγρος, goalkeeper, μας είπε ότι οι φιλοδοξίες του είναι συνυφασμένες με αυτές του Ολυμπιακού. Τον ρωτήσαμε για τα σενάρια που ακούγονται από την Αγγλία και θέλουν την Everton να τον παρακολουθεί στενά. Μας είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, δεν ασχολείται. Έχει δύο χρόνια ακόμη συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θέλει να παραμείνει στην ομάδα.
Μας είπε ότι με την έλευση του Μίτσελ ξανακέρδισε τη θέση του βασικού, κάτι που είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τον ίδιο, γιατί είναι νεαρός και θέλει συνεχώς να εξελίσσεται. Ενώ μας μίλησε και για το στόχο που ανάμεινε στον Ολυμπιακό, που είναι το κύπελλο. Μας είπε ότι απομένει ένα ακόμη παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Έχουμε βέβαια, λέει, το απόλυτο πλεονέκτημα για να βρεθούμε στο τελικό. Και εφόσον, λέει, παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω, λέει, ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντάξει, ότι φύγουμε στον δύο ομάδων. Μάλιστα. Γιώργο Καρεμπές, Γιωβάνη, υποθέση. Καρεμπές και Τζιωβάνη αποθέθηκαν από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο κόσμος φάνηκε ότι δεν μπορεί να ξεχάσει την προσφορά των δύο μεγάλων αυτονάσεων στην ομάδα. Ο Τζιωβάνη ήταν παρόν και στη φιέστα και σε όλο το γλέντι αυτό που ακολούθησε. Δηλώσεις μετά δεν έκανα, ναι, τουλάχιστον σε μεικτή ζώνη. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Περπερίδη που κάλυψε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είδαμε και την Πασαρέλα για την οποία μιλούσα προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή με τα τρόπαια αριστερά και δεξιά να έχουν δημιουργήσει έναν διάδρομο, να το βλέπουμε τώρα αριστερά και δεξιά. Ωραία, είναι τα τρόπια από τα παλαιότερα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, τα οποία με πολύ συμβολικό και ωραίο τρόπο. Έχω την αίσθηση, σηκώθηκαν το ένα με τη σειρά τώρα το άλλο, την ώρα που η κάμερα προχωρούσε για να σηκωθεί το τελευταίο εξ αυτών, αυτό που βλέπουμε εδώ ανάμεσα στον κύριο Μόραλη και τον κύριο Μαριονάκη, με τα μετάλλια στους παίκτες οι οποίοι πήραν τη θέση τους στην εξέδρα και περίμεναν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος ανέβηκε σε αυτήν με το κύπελο στα χέρια για να το σηκώσει μαζί με τον Αβραάμ. Για να αποδεσμεύσουμε και τον Βαγγέλη Αρναούτογλου και να έχουμε και το τελευταίο σχόλιο του για την ΑΕΚ, να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βαγγέλη Κατσαρίτη για να μας δώσει το ρεπορτάζ αν έχουν φύγει οι παίχτες, η αποστολή της ομάδας από το Περιστέρι. Ηρακλής Τσίκινης στο στούντιο. Ήταν μια μεγάλη χρονιά. Ένα πρωτάθλημα που όμως δεν είχε πάρα πολλές αμφισβητούμενες φάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα πρωταθλήματα και δεν είχε τόσο πολύ συζήτηση για επίμαχες φάσεις και για διαιτησία όπως τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ήσυχη, θα λέγαμε, χρονιά για τη διαιτησία. Ναι. Βέβαια, βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε σχετικά γρήγορα διαφορά στον πρώτον, οπότε δεν είχαμε μεγάλη ένταση από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Ναι, στην ουρά έγινε μια μάχη, η οποία πιστεύω ότι η διαιτησία δεν έβαλε το χεράκι της σε εισαγωγικά. Αυτό ήταν καλό. Υπάρχουν στάσεις βέβαια. Αυτό στο Βέρετε και δεν θα το ξεχάσουμε εύκολα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στα τόσα που έγινε. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα μαζί παιχνίδι. Σου συμφωνώ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο σφύριγμα στο Βέρια Κέρκυρα δεν είναι εύκολο να ξεχάσει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όντως, γιατί το σχολιάσαμε εκείνη την ημέρα πάρα πολύ έντονα. Όχι γιατί ήταν λάθος. Ήταν... Όχι γιατί ήταν λάθος, γιατί λάθη έχουμε δει πολλά. Ναι. Γιατί δεν δικαιολογείται. Ναι. Με αυτό που είδαμε, αλλά δεν δικαιολογείται. Σαν γενική εικόνα όμως, θα έλεγα ότι η διαιτησία δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για αυτούς που υποβιβάστηκαν. Όχι, δεν ήταν ήσυχα τα πράγματα για σε γενικό πλαίσιο. Σε γενικό πλαίσιο θεωρώ ότι υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι είναι καλοί, είναι καινούργιοι διαιτητές. Θέλουν λίγο χρόνο να αποκτήσουν μια προσωπικότητα. Γιατί προβλέπω ότι στα επόμενα χρόνια, αν δεις και του χρόνου, θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από ό,τι ήταν φέτος. Με 18 ομάδες. 18 ομάδες και με ίσως και ανταγωνιστή περισσότερο. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ που μπορεί να την παίξει. Θα τα δούμε βέβαια αυτά με τον χρόνο. Πάμε για τελευταία φορά στο Περιστέρι, στο Βαγγέλη Κατσαίτη, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο ΑΕΚ και να μας δώσει το ρεπορτάζ, αν έχει φύγει η αποστολή και οτιδήποτε άλλο έχει από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ομάδα έχει φύγει εδώ και περίπου 40 λεπτά. Χωρίς δηλώσεις, έτσι. Προς το τέλος κατέβηκαν τελικά ο Ανδρέας Δημητρέλος και ο Ηλίας Μπουσιανός στα αποδυτήρια. Και βγήκαν μαζί με όλους τους παίκτες. Δεν ήθελε κανένας να μιλήσει. Όλοι κοιτούσαν με το πάτωμα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, που φύγανε ήρεμα, τεράστια αστυνομική δύναμη, η αλήθεια είναι στο Περιστέρι. Ίσως και περισσότερους από τους φιλάδους του Αδρομήτου. Με αυτά που είχαμε δει την προηγούμενη αγωνιστική, Βαγγέλη. Ναι, πραγματικά, ήταν δηλαδή... Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πλέον όλοι περιμένουμε την επόμενη μέρα, να δούμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Λοιπόν, καληνύχτα. Τι άλλο να πεις και εσύ τώρα, πάντως ήταν η είδηση. Οπότε ότι... θα πούμε σε τρία χρόνια, αφού πάτε στον Δημήτρη, θα πει του χρόνου.
Όχι, πάντως είναι ειδήσιο ότι ο Δημητρίνος κατέβηκε τελικά στα αποδυτήρια και έφυγε με την Αποστολή. Γιατί έλεγε ότι θα φύγουν παπούτσια γι' αυτό. Δεν ξέρεις αν έφυγαν. Μπορεί να και τα δύο. Και δεν ξέρεις αυτή την ψυχική και πνευματική διάθεση που είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ναι, ναι. Οποιονδήποτε και αν έβλεπα μπροστά του. Δεν είναι μόνο το ότι είναι παρατημένοι. Φέρουν πάνω του πλέον και ένα βάρος το οποίο θα του κυνηγάει σε όλη την καριέρα του. Του έχει σημαδέψει για πάντα έτσι. Δηλαδή θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εντός εισαγωγικών έριξαν την ΑΕΚ στη παρακάτω κατηγορία. Θα δούμε ποια θα είναι η κατηγορία. Ναι. Δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί ένα παιδί 22 χρονών ή 20-19. Δεν είναι εύκολο ούτε για τον Μετρόπουλο πούμε, να το διαχειριστεί που είναι έμπειρος. Που στα 27 του ήρθε το Γενάρη για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τη σωτηρία και φεύγει. Ως ποδοσφαιριστής που δεν τα κατάφερε να βοηθήσει αυτό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς ούτε να το αποδεχθείς, πάντοτε θα σε σημαδεύει. Πριν φύγεις, να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε, τι άλλα μάτς έχουμε, Θέμη, για να δείξουμε για να κληρώσουμε για την εικόνα. Να πω μια κουβέντα για να κάνω επιτρέπεται. Ναι, ναι, ναι. Θα πω ότι πραγματικά ότι αν επιβεβαιωθεί τελικά ότι η ΑΕΚ φεύγει από την Super League, νομίζω ότι χάνει μια ομάδα που πρόσθεται μια έγκληση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματικά είναι μια. Όχι κακή μέρα για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρώ, γιατί αυτό το puzzle που συμπληρώνεται στην Super League, όπως και να το κάνουμε, είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδες ιστορικές. Νομίζω ότι χάνει ένα αστέρι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά η Super League, αν πέσει η ΑΕΚ, και αυτό θα φανεί και του χρόνου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μας που λέει ότι δεν κάνατε έτσι για τον Πανιόνιο, για τον Ηράκλη, για τον Άρη. Καταρχήν δεν ισχύει το ότι δεν υπήρξε συζήτηση και ντόρος όταν αυτές οι ομάδες υποβιβάστηκαν. Δεν ισχύει, υπήρξε. Και δεύτερον, sorry, αλλά δεν είναι καμία από αυτές τις ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Να δούμε τις. Δεν κάναμε και τίποτα ιδιαίτερο βασικά. Δεν μιλάω για εμάς. Δεν μιλάω και ιδιαίτερα. Βαγγέλη, δεν μιλάω μόνο για την κουβέντα. Γενικότερα, ναι. Μιλάω και γενικώ. Τι να κάνουμε. Καμία από αυτές τις ομάδες δεν έχει το μέγεθος τη. Λαοφιλή ομάδα. Ηρακλή, επειδή έχει σημειώσει τις επίμαχες φάσεις εκεί, υπάρχει λόγος να τις δείξουμε. Νομίζω επειδή η αγωνιστική είναι και μια αγωνιστική που δεν είχε νομίζω καθόλου. Γι' αυτό λέω. Ναι. Καλό είναι να μην πούμε αναγκαστικά. Απλά να πούμε μόνο η εικόνα ότι έγιναν κάποια λάθη τα οποία δεν ήταν πουσιώδη λάθη. Κλείνει η χρονιά όπως είπαμε προηγουμένως σχετικά ήρεμα. Να ρωτήσω για την κόκκινη του Σπυρόπουλου. Στο μάτι του Παναθηναϊκού με την Βέρεια. Την είδα πάρα πολλές φορές αυτή τη φάση. Για την κόκκινη πάνω απ' δεν μιλάω για το πέναλτι. Το πέναλτι νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν replay. Για μένα δεν είναι κόκκινη κάρτα. Από την άποψη ότι είναι πολύ πλάγια, δεν ξέρω αν την έχουμε και να τη δείξουμε και να καταλάβει ο κόσμος γιατί λέμε για το ερώτημά σου Θέμη. Είναι πολύ πλάγια, είναι σχεδόν έχει φτάσει στη γραμμή του out. Που είναι πολύ δύσκολο και να πετύχει γκολ. Είναι αυτό που λέμε η επόμενη, το επόμενο βήμα. Είναι τόσο ανοιχτό το κοντρόλ λοιπόν, που ακόμα και να μην ανατραπεί, ακριβώς, δεν πιστεύω ότι δεν θα προλάβει ο Καπίνο να μπλοκάρει. Είναι οριακή στο να λέμε να τη δούμε τη φάση αυτή. Ναι. Αφού την αναφέρατε, ναι, να τη δούμε. Γιατί και εγώ θα έλεγα αυτή την άποψη ότι είναι φυσικά δεν συζητάμε ότι είναι πέναλτι, υπάρχει παράβαση. Αλλά το πέναλτι για να είναι κόκκινη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, η FIFA και η UEFA έχει δώσει μια βάση και να λέει ότι. Η επόμενη κίνηση του παίκτη όταν γίνεται η ανατροπή ή το φάουλ να είναι γκολ. Ναι. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας πείθει ότι μπορεί να είναι γκολ γιατί είναι πολύ πλάγια, είναι καλυμμένο το οπτικό του πεδίο, υπάρχουν παίκτες και δεν είναι κάθετα. Αυτό δεν είναι στην αρχή, είναι η αποβολή που δίνει στον παίκτη της Βέρειας. Και εδώ συζητάμε ότι είναι ίσως να είναι και αυστηρό. Υπάρχει ένα σπρώξιμο του αριστερό χέρι που τον αγγίζει, πέφτει ο παίκτης βέβαια. Εφόσον λοιπόν έχει δώσει την παράβαση, σωστά δείχνει την κόκκινη κάρτα. Δεν μιλάμε όμως για αυτή την παράβαση, μιλάμε ναι. Για το πέναντι που κέρδισε η Βέρεια. Νομίζω ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Ναι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση και για την αποβολή. Όμως για την φάση της Βέρειας υπάρχει παράβαση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λίγο. Την έχουμε τη φάση αυτή. Την είδαμε προηγουμένως, αλλά ήρθαν τα πλάνα τώρα. Επαναλαμβάνω ότι η δική μου θέση είναι ότι είναι αυστηρή. Δεν έχει πολύ σημασία. Μια κίτρινη νομίζω θα ήταν. Απλά ήθελα τη δική σου αίσθηση γιατί είχα τη δικιά μου για να δω αν. Συμβαδίζονται. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν διαφωνήσαμε σχεδόν καθόλου. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και να κλείσω ναι. Για να μην σας κόβω λίγο το χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το team. Να σας ευχαριστήσω και για τη συνεργασία. Μην κάνεις ευχαριστήσεις, γιατί έχουμε και τελικό κυπέλλο. Ναι, πριν φτάσουμε τελικό, να πούμε για το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να πω ότι και τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Ναι, είναι ένα μεγάλο team, είναι παιδιά, νέοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ καλά με το άθλημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο σχολιασμό των δικών μου βάσεων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας προσβάλλεις τώρα. Δεν σου κάνουμε παρέμβαση. Υπάρχουν εδώ πέρα παιδιά τα οποία πραγματικά είναι άξιοι. Συγχαρητηρίων και για τη δουλειά που κάνουν και για το στυλ της δημοσιογραφίας που εκτελούν. Ωραία, αυτό που λες. Και ο Θέμης και ο Παντελής, αλλά εγώ λέω κυρίως για τα παιδιά που είναι έξω, που εργάζονται και συνεργάστηκαν μαζί μου για το θέμα των αμφισβητούμενων και γενικότερα και ειδικότερα.
Και πραγματικά είναι, είναι μια ομάδα η οποία νομίζω προσφέρει τόσο καλό αποτέλεσμα, γιατί λειτουργεί σαν ομάδα και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια. Άρα και επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι το βασικό, πέρα από τα όσα είπες, ότι υπάρχει και τελικό κυπέλλου. Ναι. Εντάξει, και θα κάνουμε το φινάλι. Θα τα ξαναπείς. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλή Τσίγκη, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Αρνάτογλου, γιατί από την αρχή της εκπομπής μας στάθηκες εδώ, δίπλα μας. Να δούμε πού θα τα ξαναπούμε. Ναι, εκεί θα ξαναδεί. Είμαι πιο καθεστώ. Να σου πω κάτι. Εγώ εκεί πέρα και με σένα, Βαγγέλη. Είτε στη Β είτε στη Γ, να είναι η ΑΕΚ. Θα τα ξαναλέω. Υπάρχει διαφορά. Α δούμε. Λοιπόν, πάμε τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι να έρθει στο στούντιο ο διευθυντής του Sport 24GR, ο Γιάννης Φιλέρης, και ο διευθυντής του Contra.gr, ο Μανούλης Γρηγοράκης, για να βάλουν και αυτή την πινελιά του σε 30 αγωνιστικές, σε αυτή την αυλαία του πρωταθλήματος. Είναι η ώρα να δούμε τα υπόλοιπα γκολ, Θέμη. Να ολοκληρώσουμε την εικόνα της αγωνιστικής, 300 αγωνιστικής, για να κλείσουμε με το σχόλιο των δύο εκλεκτών συναδέλφων. Να πάμε στην Τρίπολη, έχω την αίσθηση, για να ξεκινήσουμε από εκεί, και από εκεί πέρα ας δούμε τα παιχνίδια με όποια σειρά θέλουν τα παιδιά του Control, του Αστέρα με τον Όφη, με τον Μακρύ να είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ, το βλέπετε εδώ με τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζει με ένα σουτ μακριά την περιοχή. Νάτος, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στη δεξή, θα σουτάρει, άπιαστο πραγματικά το συγκεκριμένο σουτ από τον Μακρύ στην απέναντι γωνία για να γίνει το 0-1. Ο Όφη, ο οποίος είχε και άλλες φάσεις για να πετύχει το 0-2, αλλά αλήθεια ότι από ένα σημείο και μετά ο Αστέρας έγινε πάρα πολύ πιεστικός στο παιχνίδι του. Τελικά δεν θα βρει τον γκολ στην κανονική ροή του αγώνα, αλλά από δύο εκτελέσεις κόρνερ στο 81 ο Μπακασέτας είναι μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αφύλακτος, θα σκοράρει με την κεφαλιά για να φέρει το μάτς στα έσχια στην κλειστή γωνία. Και στο 93 ο Αστέρας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι φέτος έκανε συνήθεια το να κερδίζει μάτς στο φινάλε, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία έχει πάρει με γκολ στο φινάλε, θα δει τον Μπακασέτα με άλλη μια κεφαλιά γυριστεί πιο δύσκολη αυτή τη φορά να πετύχει δεύτερο γκολ στο ίδιο παιχνίδι και την ομάδα της Τρίπολης να παίρνει τελικά την νίκη με 2-1 και να βάζει τέλος και να σε ένα άσχημο σερί το οποίο είχε χτίσει, διότι είχε τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Είχε καυτήν στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο μετρικό του κυπέλου. 4 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα της Τρίπολης για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν. Ήταν λογικό ότι ήθελε να πάρει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είδαμε ξανά ένα γκολ το οποίο δεν νομίζω ότι θα ξεχαστεί εύκολα γενικώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο 93 από τον Γκαρσία, η κάθετη στον Γιαννούλη, δεν είναι offside, η μπάλα στο αριστερό, φάτσα με τον Αραμπατζή. Στα δίχτυα ο Γιαννούλης πανηγυρίζει, η ΑΕΚ στην Β' ή και πιο κάτω εθνική με έναν υποβιβασμό, ο οποίος επαναλαμβάνω θα συνδεθεί καλώς και κακώς με το συγκεκριμένο γκολ και τον Δέλα να κοιτάει τους παίκτες του και μετά το χορτάρι στη συγκεκριμένη φάση. Για όσους που δεν νομίζω ότι υπάρχουν απορίες, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει και παράβαση στη συγκεκριμένη φάση. Είναι καθαρό το γκολ του Γιαννούλη και είναι καλό ότι είναι καθαρό, διότι δεν θα ήταν καλό να συνεχιστούν ιστορίες συνωμοσίας, σεναρίων και όλα αυτά τα πράγματα στον υποβασμό της ΑΕΚ. Τα γκολ του Παθρετικού με την Κέρκυρα τα είδαμε και προηγουμένως. Είναι τη σέντρα από δεξιά ο Τζάνης. Θα πεταχτεί με δεύτερη προσπάθεια, θα κάνει το 1-0 για τον Παθρετικό απέναντι στην υποβασμένη ήδη Κέρκυρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με ένα σόλο λίγο προς τα αριστερά θα πατήσει περιοχή, θα πλασάρει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να κάνει το 2-0 και να φτάσει τα 10 προσωπικά γκολ στην κατηγορία σε ένα πρωτάθλημα το οποίο σαφώς φέρει τη σφραγίδα του, σαφώς είναι τα πρόσωπα τα οποία θα συνδεθούν με τη συγκεκριμένη σεζόν. Να το γκολ του Δημήτρη του Παπαδόπουλου και λίγο αργότερα ο Κυβελίδης με ωραία προσπάθεια στην κόντρα και με διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης θα κάνει το τελικό 2-1, το τελευταίο γκολ της Κέρκυρας για φέτος στην Super League. Του χρόνου θα αγωνίζεται στην Β. Έχουν μείνει τα γκολ του Πλατανιά, έχω την αίσθηση, τα οποία δεν έχουμε παρακολουθήσει, δεδομένου ότι στο Ξάνθη Άρης το μάτς ήταν χωρίς γκολ στο 3-0. Να έρθει το γκολ του Βικελίδη στην κόντρα. Και ο Πλατανιάς, ο οποίος στο πιο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής, θα δει τον Μπέλιτς εδώ να κλέβει την μπάλα, να πατάει περιοχή και με ένα πολύ ωραίο πλασέ να κάνει το 1-0. Για την ομάδα της Κρήτης και στο 77 θα έρθει ο Κανακούδης να πετύχει δεύτερο γκολ για το τελικό 2-0 για τον Πλατανιά, για δύο ομάδες οι οποίες πέτυχαν το βασικό τους στόχο να μείνουν στην κατηγορία. Ο Βαλιακός σε κάποια στιγμή είχε και ένα τρομερό σερί νικών που έδωσε το δικαίωμα να γίνει κουβέντα μέχρι και για Ευρώπη.
κάποια στιγμή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πήξε και αλλαγή προπονητή με τον Βέλιτς. Εδώ στο 77 ο Κανακούδης και αυτός από κλέψιμο θα πατήσει περιοχή, θα σκοράρει, θα πανηγυρίσει για το 2-0 για την ομάδα του Βαδανιά, ο οποίος έμεινε στην κατηγορία που ήταν και ο βασικός του στόχος στην πρώτη του σεζόν στα Μεγάλα Σαλόνια. Λοιπόν, θα τελειώσουμε την εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε στο τέλος Αυγούστου με Γιάννη Φιλέρη και Μάνο Πλουράκη. Κοντομάνικα. Εμείς. Τι κάνετε, πώς είστε. Τώρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Διαψεύδω τον Ηράκλη Τσίκινη. Μόλι βγήκε τον πλακώσα από το ξύλο. Μη λέει ότι είχαμε καλή σειρά. Δεν ξέρει ότι του λέγαμε εμείς τι να πει. Γιάννη, τι είδαμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον θα έλεγα ότι σε επίπεδο ποιότητας ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό άλλωστε αναμενόταν και από το ξεκίνημα της χρονιάς. Είδαμε τον αναμενόμενο πρωταθλητή, γιατί όλοι ξέραμε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό που δεν μπορούσαμε να. Όχι ότι δεν το υποψιαζόμαστε, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποδεχτούμε, είναι ο υποβασμός της ΑΕΚ, γιατί όπως και να έχει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, με τεράστιο όνομα και εκφράζει και μια πολύ μεγάλη κοινωνική. Έτσι, μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας του σπορ. Και μια πολύ μεγάλη μερίδα συνδρομητών της ΝΟΒΑ, έτσι. Σωστό γι' αυτό. Επειδή μπαίνει στο τραπέζι, σε οποιοδήποτε τραπέζι, σε οποιαδήποτε κουβέντα μπαίνει αυτή η παράμετρο. Ναι. Εντάξει, είναι το γεγονός του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ο υποβασμός της ΑΕΚ νομίζω ότι είναι το γεγονός του πρωταθλήματος. Τώρα, βέβαια, εάν σκεφτούμε πώς άρχισε αυτό το πρωτάθλημα, με ποιες πρακτικές, δηλαδή ποιοι ήταν να παίξουν κανονικά, ποιοι έπαιξαν τελικά, ποιοι πήραν τις αδειοδοτήσεις κτλ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Αλλά αγωνιστικά μιλώντας. Νομίζω ότι αυτά είδαμε. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο γεγονός που είναι διαφορετικό. Όχι, η ΑΕΚ είναι το θέμα για μας και το συζητάμε από την αρχή. Και... για όλους είναι. Ναι. Η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα που πέφτει έτσι, στην διαδρομή του αυτού που λέμε πρωτάθλημα Ελλάδος. Mm-hmm. Εν περιπτώσει, είτε επαγγελματικό είτε από τα παλιά χρόνια της πρώτης εθνικής. Φάντασμα και η τελευταία μεγάλη ομάδα που πέφτει, εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να πέσουν Ολυμπιακός στο προσεχές ή το απότερο μέλλον, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Και ο Όφη, θα έλεγα, θα μπορούσα να πω. Αστεία-αστεία, τον κόλ που δέχτηκε ο Όφη στην τελευταία φάση του αγώνα στην Τρίπολη, γέννησε ελπίδες σε κάποιους που δεν ξέρω πόσο αγγιτζίδες είναι ή πόσο απηχούν το κοινό αίσθημα σε ό,τι αφορά τον αγγιτζίδικο λαό, τον ενωσίτη, που εγώ τον ξέρω γενικά περήφανο και... Εξυφαίνεται κάποιο σενάριο, δηλαδή. Είναι κάποιοι που θα τους δεις και νομίζω ότι τα σενάρια αυτά παίζουν ήδη σε κάποιους ενωσίτικους κύκλους. Δεν ξέρω, ξαναλέω, πόσο ενωσίτικους. Ότι ξέρω εγώ με ένα ακραίο σενάριο του τύπου ανατροπής της πρωτοδικής απόφασης περί υποβιβασμού της ΑΕΚ, αφαίρεσης βαθμών δηλαδή. Και διαταγή της Επιτροπής Εφέσεων να επαναληφθεί το ματς. Να συνεχιστεί το ματς από το σημείο της διακοπής. Ναι. Δεν υπάρχει πρόταση, έτσι. Να συνεχιστεί. Θεωρητικά υπάρχει. Έτσι, δεν είναι. Και να κερδίσει. Προφανώς θα πρόκειται για μια απόφαση που δεν θα διδάσκεται στην νομική σχολή, ας πούμε, ως παράδειγμα προς. Ναι, και αν κερδίσει έξω από την πέφτει ο Όφη. Αν νικήσει στο διάστημα το μικρό, το ολικόλεπτο που απομένει, ας πούμε. 13 λεπτά. Ναι, σκοράρει δύο φορές, ας πούμε. Όλοι καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ποδοσφαιρική παροδία, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Φαντάζομαι ότι. Εντάξει, ναι, θα πέσει ο Όφη. Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Υποβιβάζεται ο Όφη, έτσι. Μένει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν πραγματικά η ΑΕΚ, νομίζω όχι, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, θέλει να σωθεί έτσι. Αν δηλαδή περιποιεί τιμή για την ιστορία, τη φανέλα και τον κόσμο της, καλά, δεν να σωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα το αν κάτω live blog, μάλλον δεν φαίνεται πάντως. Δεν φαίνεται κάποιο. Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι της ομάδας, όχι απαραίτητο οπαδί της, επαγγελματίες του είδους, δικηγόροι. Καλά, αυτοί κάνουν και μια δουλειά. Οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επενδύσουν προς αυτή την κατάσταση. Πάμε στην επόμενη μέρα του πρωταθλήματος. Με ποια έννοια, έχουμε και το τελικό του κυπέλου. Είναι μια άλλη διοργάνωση, αλλά βλέπετε και οι δύο ότι αυτή η νέα δύναμη που λέγεται Ιβάν Σαββίδης μπορεί να αλλάξει λίγο αυτήν την εικόνα του πρωταθλήματος. Γιατί εντάξει, σεβόμαστε όλη την κατάσταση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, αλλά άμα δεν έχει αυτή την κόντρα για το πρωτάθλημα. Έτσι, σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος. Δεν έχει. Αλλά το επίπεδο λείπει. Σωστό, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική και από πλευρά κόσμου, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή βάση που έχει ο ΠΑΟΚ.
Είναι πολύ καλό για το πρωτάθλημα να υπάρχει δυνατός ΠΑΟΚ, αλλά δεν φτάνει όμως μόνο ο δυνατός ΠΑΟΚ. Γιατί αν να το κάνουμε από μονοπόλιο δίπολο, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα βήμα πάντως. Πάντως είναι ένα βήμα, σωστό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι ισχυρός. Θα πρέπει να λύσει βέβαια κάποια προβλήματα που έχει εδώ και χρόνια. Παραδείγματος χάρη αυτό που γίνεται ο Δόνη. Γιατί ο Δόνη μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν εγγυάται ότι ο επόμενος προπονητής δεν θα ακούσει τα ίδια. Από είναι τους, θέμα θεσμού και όχι προσωπικού. Θεσμού, μπράβο, σωστά. Από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που εντάξει, μπορούν να ονειρεύονται και αυτοί τίτλους κτλ. Αλλά κάπου πρέπει και να χαλιναγωγηθούν έτσι, από τον Σαββίδη που έχει δείξει και αυτές τις διαθέσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και οι μεταγραφικές κινήσεις. Και αν ο Σαββίδης με τις μεταγραφές που θα κάνει θα παρακινήσει και τον Μαρινάκη να κάνει τις ανάλογες κινήσεις στον Ολυμπιακό. Ή το αντίθετο, Γιάννη. Ναι. Αν ο Μαρινάκης δώσει το σφύριγμα στον Σαββίδη να κάνει μεγάλες μεταγραφές. Ναι, εντάξει. Και μπορεί. Πέσει να γίνει αυτή η κόντρα. Ναι, μπορεί. Βέβαια, δυνατό πρωτάθλημα χωρίς ισχυρό Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Έτσι. Είναι ναι. Δεδομένο. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, όχι ισχυρό με την έννοια του πρωταθλητή, με την έννοια του αξιοπρεπή και ανταγωνιστικού Παναθηναϊκού που δεν ήταν σε καμιά περίπτωση φέτος. Τώρα πριν έβλεπα τον Δημήτρη που είχε τη λίστα με ποιους θα φύγουν και ποιους θα μείνουν. Και δεν μένει κανείς. Δεν μένει κανείς. Λοιπόν, να δούμε και την κεντρική σελίδα του Sport24.gr. Ο Γιάννης Φιλέρης. Ναι, εμάς έχουμε. Ναι, εντάξει, αλλά να δούμε γι' αυτό θέλω να τη δείξω. Τα κεντρικά, ναι, τα κεντρικά θέματα τη σελίδα. Εντάξει, είναι ο δακρυσμένος δικέφαλος. Ναι. Ο Ολυμπιακός με τις 40 κούπες και το. Της Premier League το match του Liverpool με την Chelsea. Που δεν βάζει μυαλό ο Σουάρες. Δάγκωσε τον. Ποιον δάγκωσε, Θέμη. Τον Ιβάνοβιτς. Τον Ιβάνοβιτς. Αλλά δάγκωσε και στο τέλος. Υπάρχει update στην ιστορία. Γιατί πέρα από ένα tweet το οποίο έγινε πριν από 20 λεπτά, το οποίο ζητούσε συγγνώμη, υπάρχει και ολόκληρη ανακοίνωση του Σουάρες στο επίσημο site της Liverpool. Το οποίο ζητά συγγνώμη από τον Ιβάνοβιτς αφενός, αλλά αφετέρου από τον κόσμο της Liverpool, την ομάδα, για την πράξη του αυτή, την οποία έχει μετανιώσει κουτουλού, κουτουλού. Πάμε να δούμε και το. Λίσαξο Ιβάνο. Την πρώτη σελίδα του Contra.gr. Θα πάει για ρόλες. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι οι δύο κύριοι που παρουσιάζουν τη Super Bowl. Ο κύριος Κέσσαρης αριστερά, όπως κοιτάτε, και ο κύριος Βλαχόπουλος δεξιά. Δεύτερο θέμα τα δάκρυα ΑΕΚ. Του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του Φέτσι. Και δίπλα του Γκερέο. Να πούμε ότι αυτό το θέμα έχει συνεχόμενες φωτογραφίες από την δράση μα. Και αυτό το λέγαμε τον Γκερέο με το θέμα στην αρχή, ότι δεν περιμέναμε τι αντιδράσει από έναν ξένο παίκτη, από έναν μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη που μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά. Μια ιδέα από ΑΕΚ την έχει, εντάξει. Είναι, πάνω από. Είναι δύο χρόνια, δεν είναι δύο χρόνια στην ομάδα. Ναι. Και δίπλα είναι αυτό το ηφαίστα, ας πούμε, του Λιβάη. Αναζητείτε φωτογραφία του Μίτσελ με το κύπελο. Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί. Νομίζω έφυγε. Γιατί είχαμε μια απορία με τον Θέμη. Ποιο έδωσε το κύπελο. Το κύπελο το έδωσε ο Μόραλη στο Μαρνάκι και ο Μαρνάκι. Το Μαρνάκι τον πήγε πάνω. Άρα δεν έκανε την εισαγωγή. Στον πρόεδρο, στον πρόεδρο να πονέμω τα κύπελα στην Ελλάδα. Ο Μόραλη το έδωσε στο Μαρνάκι ω πρόεδρο του Φρέλιγκ. Εγώ του πρόεδρου τα βλέπω. Ναι. Υπάρχει ποδόσφαιρο. Μα δεν είναι, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, όλοι το ξέρουν. Μα ακόμα και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι που έχουν την παρεμβατικότητα στις απονομές του πρωταγωνιστών κλπ. Το έπαιρναν από τον αρχηγό. Δηλαδή, τουλάχιστον ο αρχηγός το σήκωνε πρώτος. Μόνος του. Χωρίς παρέμβαση. Όταν σου πήγαινε και θέμα ύψους εκεί. Έχει σημασία που σήκωσε μια κούπα ο Μίτσελ, διότι αν δεν σηκώσει δεύτερη δεν θα τον ξαναδούμε. Καλά, έχει πολλές κούπες ως ποδοσφαιριστής όμως. Να πούμε ότι έχει κάνει μια δήλωση ο Αμπτούν που είπε ότι. Πρέπει να αφιερώσουμε το κύπελο και στον Ζαρντίν, τον τιμάνο με τη δήλωση του Ραντούν, γιατί νομίζω ότι και ο πρώην προπονητής είχε ένα μερίδιο, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα σημαντικό μερίδιο στην κατάξυση που έχει γίνει. Εντάξει, κάτι έκανε για αυτό. Ανοίξαμε κουβέντα. Ναι. Γιατί, πρώτος και άγγελο τον άφησε. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ήθελα να προσθέσω κάτι στα περί ΠΑΟΚ που λέγατε νωρίτερα και στο κατά πόσο ο ΠΑΟΚ έχει τη δυναμική να παίξει τα ίσα το παιχνίδι του πρωταθλητή. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, και είναι προσωπική γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνεί κάποιος από το τραπέζι, είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη δυναμική στην Ελλάδα αυτή την ώρα. Είναι η μόνη ομάδα της οποίας το ταβάνι δεν γνωρίζουμε. Μετά τον Ολυμπιακό. Πάνω από τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη δεξαμενή εν δυνάμει οπαδών στην Ελλάδα. Γιατί συμβολίζει πράγματα που δεν θα τα συναντήσει κανείς ούτε στο λιμάνι, ούτε στην πρωτεύουσα συνολικά. ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη ιστορία.
Ξαναλέω, το ταβάνι της δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Το ταβάνι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν όχι απαραίτητα του σημερινού Παναθηναϊκού. Καλά, των ομάδων δεν το ξέρουμε το ταβάνι, γιατί έτσι έχουμε δει να κάνουν άλλα πράγματα και από αυτά που έχουν κάνει. Αλλά γι' αυτό από τον ΠΑΟΚ θα συμφωνήσω ότι είναι μια τεράστια ομάδα, σαν κλαμπ ο ΠΑΟΚ, είναι τεράστιος η δυναμική που έχει. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν οι ίδιοι παρουσίδες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και, νομίζω, μετά τον Παναθηναϊκό, ο αιώνιος αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Αν δεν υπήρχε ο υποβασμός της ΑΕΚ, τον οποίο και οι δύο νωρίτερα θέσατε ως το γεγονός της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Εντάξει, αντικειμενικά αυτό είναι. Δεν ναι, μπορείς να δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Το πρωτάθλημα αυτό θα μνημονεύεται πάντα ως η χρονιά στην οποία στο φινάλε είδαμε την ΑΕΚ να υποβιβάζεται. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο υποβιβασμός, τι θα ήταν αυτό που σας μένει περισσότερο από το πρωτάθλημα. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ή γύρω-γύρω. Εσείς διαλέξτε. Εγώ θα έλεγα η απαξίωση του Παναθηναϊκού, γιατί και είχε πολύ μεγάλη απαξίωση ο Παναθηναϊκός με αλλαγές προπονητών. Η αυτοαπαξίωση. Η αυτοαπαξίωση. Και με συμπεριφορές στο τέλος που θύμιζαν, αν όχι ερασιτεχνική ομάδα, ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα παιχνίδι, το βγάζουμε από εδώ, το βάζουμε από εκεί και να του βρούμε την καλή θέση για να μην πειράζει το παπά μας, ας πούμε. Ήταν απαξιωμένος ο Παναθηναϊκός φέτος, πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω έκανε αρνητικό, το είπε και ο Κρητής, έκανε αρνητικό ρεκόρ νικών στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, ναι. Στο γήπεδο του. Νομίζω ότι τα αρνητικά ρεκόρ του Παναθηναϊκού είναι πάνω κάτω όσα και τα θετικά του Μέση, ας πούμε. Γιατί αρνητικό δεν κάνει αυτός τους άλλους, νομίζω, μέχρι και επιστροφή σε χρόνο ρεκόρ έκανε μετά από τραυματισμό. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν δεν σας διέφυγε, φαντάζομαι, στην συζήτηση νωρίτερα περί Παναθηναϊκού, ότι έμεινε εκτός Ευρώπης. Και αυτό είναι, παίζεται. Και την τελευταία φορά που. Αγωνιστικά είναι. Ναι, την προηγούμενη φορά. Ναι, προφανώς, αν δεν πάρει αδειοδότηση ο ΠΑΣ, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι διαλογική και η ΑΕΚ, αν δεν ανατραπεί, η δικαστική απόφαση και γίνει παρωδία με τον Πανθρακικό, μένει στην κατηγορία, έτσι. Μα δεν νομίζω ότι προφανώς δεν μιλάμε για πράγματα. Να παίξει στην Ευρώπη φέτος τώρα, δηλαδή να παίξει μόνο αν ήταν το Champions League. Ο κύριος Αλαφούζος γιατί δεν παίξει. Επίσης θα έχει ενδιαφέρον αν. Επειδή... Πώς θα φτιάξει την ομάδα, δηλαδή, άμα παίξει τον πρώτο προγραμματικό γύρο. Έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Ένα μήνα να είναι έτοιμο. Έχει ενδιαφέρον. Να παίρνει άδεια να παίξει. Αυτό ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το εξή. Λέμε για την άδεια του Παζιάννη, αλλά η άδεια του που πάθει είναι εξασφαλισμένη. Απλώς να θυμίσω ότι η προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό, συνέβη με δόξα και τιμή το 97 με τον γκολ του Γιώργου του Τσουπιά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είπαμε στην αρχή. Άλλος ένας που θα μνημονεύεται αιώνια στο folklore του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όσο παίχτης που έβαλε τον γκολ που κάποτε του χρόνου τρεις ομάδες μεγαλώνησες, έτσι. Αλλά ναι, ο Εργοτέλης. Ναι, ο Εργοτέλης έχει μια κάμψη. Είναι μάχη. Είναι και παλαιτολικό στο κόλπο. Εργοτέλης, παλαιτολικό στο Απόλλων. Αν ο Εργοτέλης δεν πετύχει να παιχθεί ανώδυνο μέσω μια από τι τρει πρώτε θέσει δηλαδή και μπλέξει στα μπαράζ, θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί ότι... στα μπαράζ θα παίξουν ομάδες που έχουν και κόσμο και φανέλα. Η Super League μπορεί να μεταφερθεί στο Ηράκλειο. Η Super League. Λοιπόν, θα είναι αμέσως μετά την Αθήνα. Η ερώτηση τη απόψινή εκπομπή και αφού φτάνουμε αργά στο τέλο τη είναι ποιο ευθύνεται για τον υποβιβασμό τη ΣΑΕΚ. Και υπάρχουν επιλογές αρκετές. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έτρεχε ο διαγωνισμός αν τελικά υποβαστεί η ΑΕΚ. Αν πιστεύετε ότι τελικά θα υποβαστεί η ΑΕΚ. Ήταν μοιρασμένες οι γνώμες και όλες οι καταστάσεις μέσα στο live blog της εκπομπής. Εδώ δεν έχουμε ξεκάθαρη κατάσταση σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η διοίκηση και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι πρώην μέτοχοι. Δηλαδή 43% λένε ότι ευθύνεται η διοίκηση και 35% οι πρώην μέτοχοι. Μόνο 5% οι παίκτες και είδαμε και την ασπίδα προστασίας στην αρχή της εκπομπής από τον Τραγιανό Ροδέλα, έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Εντάξει, αυτοί οι παίκτες της ΑΕΚ αυτό μπορούσαν να κάνουν, αυτό έκαναν. Δεν μπορούσε να περιμένει κανείς περισσότερα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με ένα άνθρωπο που έγραφε ο Κώστας Κέσσαρης στο Σπόρο 24. Όλοι μαζί τη ρίξαμε την ΑΕΚ. Εννοώντας δηλαδή ότι. Τις δηλώσεις που έγιναν μέσα στην εβδομάδα από διάφορους πολιτικούς ή μη πολιτικούς, που στην ουσία αυτό που δεν υπόθηκε ήταν ότι οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που είχαν στα χέρια τις τύχες της ομάδας. Πολύ καλό το άρθρο του Κέσσερ του Κωστά, όντως. Αν βάλεις δηλαδή την δήλωση υποστήριξης του Καμένου και το τη συμπαράσταση του Αλαφούζου,
Αυτά τα δύο, ειδικά αυτά τα δύο, αφαίρεσαν κάθε ελπίδα της ΑΕΚ να πέσει με αξιοπρέπεια. Και επειδή η εκπομπή ήταν και οι οπαδοί μας, έτσι. Οι οπαδοί της εκπομπής, οι οπαδοί των ομάδων, οι φίλοι μας που μας παρακολουθούσαν κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή βράδυ, και με αυτούς πρέπει να κλείσουμε. Ας πούμε, μια τελευταία ερώτηση. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μια ερώτηση: αν μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε φέτος. Και το κάτι παραπάνω, φαντάζομαι, είναι να κοντάει τον Ολυμπιακό, ναι, στο πρωτάθλημα. Έτσι, να... Το μόνο παραπάνω που θα μπορούσε να κάνει ήταν να διώξει το Δόνι, ας πούμε. Ακόμα δεν έχει. Δεν έκανε τέτοια υπέρβαση ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι φέτος. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι και ο Σαββίδης μπήκε λίγο μετά την άλλη φορά. Δεν είχε δηλαδή από την αρχή την οικονομική ευρωστία που προσφέρει ο Ελληνογεωργιανός. Πόντιο, σε πάση περιπτώσει. Αυτό θα το κάνει του χρόνου. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ, δεύτερος δεν είναι. Και στις άλλες έδειξε ότι δεν βιάζεται. Ναι, αυτό είναι αυτό. Ακόμα και το Γενάρη κινήσεις στο ίντερνετ. Δεν έδειξε κάποιος ο οποίος λέει αμάν, τώρα που έχουμε λεφτά. Να τα σπρώξουμε. Να τα σπρώξουμε. Ποιοι είναι αυτοί που σας αρέσουν να τους πάρουμε κτλ. Έδειξε ένας άνθρωπος που. Ούτε έκανε μεταγραφές ενθουσιασμού και μεγάλων παιχτών. Εντάξει, θα φέρει όμως και κάποιο σημαντικό όνομα πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει έναν πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή για να έχει και το. Αυτό που λέμε διαρκείας, φανέλες, ναι, κτλ. Που το έχει από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι ο Τσιστιακόφου είχε αναλάβει να κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτός κάνει κουμάντο. Δεν κάνει κάτι. Ο εξαπορήτων του Σαββίδη. Είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος της δουλειάς. Και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι φίλοι μας από Θεσσαλονίκη που τον γνώρισαν και μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Κύριε, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ραντεβού τώρα στον τελικό του κυπέλλου, 11 Μαΐου. Ναι. Σάββατο. Το ποδοσφαιρικό ραντεβού. Γιατί ναι, γιατί νωρίτερα έχουμε μπάσκετ μέσα στη βδομάδα. Βέβαια. Δύο εκπομπές. Πέμπτη και Παρασκευή. Και στο κόντρα. Ναι. Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι 10. 10 παρατέταρτο. 10 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Πολύ ωραία. Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε σούπερ μπάσκετ. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα είναι και ο Γρηγοράκης μαζί μας να αναλύσει τα pick and roll. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που για 30 εκπομπές, 31 μάλλον έτσι, γιατί είχαμε και αυτή την έκτακτη εκπομπή για την ΑΕΚ. Μείνατε κοντά μας. Είχαμε έναν ποδοσφαιρικό διάλογο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε τους φίλους μας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά σχόλια από τις ΗΠΑ, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου που κάθε Κυριακή βράδυ μιλούσαμε και συζητούσαμε ποδοσφαιρικά. Από αυτό το στούντιο, από αυτή την εκπομπή μίλησαν, έδωσαν συνέντευξη τα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και ποδοσφαιριστές που κάνουν, Έλληνες ποδοσφαιριστές που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις, Θέμη, από τον Γιώργο Καραγκούνη. Θυμάμαι την πρώτη τώρα. Έτσι, ή τον Γιώργο Σαμαρά, πάρα πολλούς. Τον Μητρόπουλο της ΑΕΚ που είχαμε εδώ στο στούντιο. Τον Σιώβα που είχαμε εδώ στο στούντιο. Τον Γιάννη Μόραλη, τον πρόεδρο της Super League, που μας έκανε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Super League και θέλει να λειτουργήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, Γιάννη, η Μανώλη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θέλουμε όλοι να τα λύσουμε και να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και χωρίς βία και χωρίς διαιτητικά λάθη. Τα λέγαμε και προηγουμένως με τον Ιακλή Τσίκινη ότι δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ φέτος με την διαιτησία και αυτό ήταν καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και... Δεν ασχοληθήκαμε, εντάξει. Ναι, όχι πολύ όπως τα προηγούμενα χρόνια, αυτό εννοώ. Και περάσαμε έτσι μια ποδοσφαιρική σεζόν πάρα πολύ όμορφα, με συγκινήσεις, με εντάσεις, αλλά κυρίως σε ένα ποδοσφαιρικό πλαίσιο, με έναν ποδοσφαιρικό διάλογο με όλους εσάς. Θέλει τη ζωή να θες να πεις κάτι άλλο πάνω στην... Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θα ξαναλέμε την, με τον τελικό του κυπέλλου στις 11 Μαΐου, το Σάββατο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή. Thank you.
καμπάντα εκεί στον πάγκο. Για το πρώτο του φετινό, μακριά από τη Νέα Σμύρνη. Από τον Κατσουράνη και τώρα ο Φωτάκης αντί για τον Καμαρά. Γέλει στην πλάτη του ο Κατσουράνης, χαμηλά η μπάλα, όλος ο κόσμος, ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Κατσουράνης θέλει να τελειώσει αυτή τη φάση που ο ίδιος την άρχισε. Εδώ το γκολ που έρχεται όμως από τον Νόφη, επιχειρεί το σουτ, κάνει στην ισορροπία του λίγο. Εσφαλίζει λίγο το πόδι του Νόφη. Κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα, μεγάλη παρουσία εφημερίδων μέσα στο παιχνίδι. Πανηγυρίζει τον κύριο του Αστέρα Τρίπολης, 1-1, ισοφαλίζει ο Τάσος Πακασέτας. Βάλτσο κεφαλιά και γκολ με μια νίκη. Αν δεν αλλάξει κόλλα που δεν νομίζω πλέον, με ανατροπή στο σκορ. Ο Φιλίπ τα καταφέρνει. Αφήνει ο Ναζίδης πίσω. Έρχεται ο Μπέλης, θα κλέψει από τον Νικολακάκη. Έχει χρόνο το Χωσέμι. Θα κάνει την κίνηση. Πλασάρι, ανοίγει το σκορ. Εύκολα για να πλασάρει την δεξιά του γωνία. Ο Δημήτρης Κυριακή, 35. Θα κάνει το πλατανιά Λεβαδιακό 1-0. Κατοχή παραμύθια. Για τον Μπιρτσέκα, τη μάχη για τον Καναπούδη στο σουτ, είναι το γκολ. Κάνει το 2-0 για τον Πλατανιά και νομίζω ότι διώχνει το άγχος από τον Άγιο Καναπούδη και τους υπόλοιπους παίκτες. Ζήτησε ο Γιαννιώτας και του έδωσε την μπάλα ο Τάκος. Το σουτ από τον Γιαννιώτα. Είναι πιο γρήγορος από τον Κοέλιο. Πέρασε, έκανε τη σέντρα ο Ράνος. Out. Έδιωξε ο Βίτας. Τάτος. Βόδισε ο Διέ. Ωραία παλιά του Τάτου στον Καμαντάκο. Ελευθερώθηκε και έκανε το shoot out. Dos.